Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσμό. Δώσουμε καλημέρα στον κόσμο που ταλαιπωρείται σήμερα νωρίς-νωρίς στο περιφερειακό μας Κωνσταντινίδες. Βροχή, δεν κρύο, ορίστε, δες τι έγινε τώρα με το καλημέρα. Τι έγινε, δίπλωσε μια ταλίκα. Δίπλωσε από μια πλευρά ταλίκα, από την άλλη έχουμε καραμπόλες. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται. Τώρα οι ταλικέριδες αντί να τρέχουν με 100, τρέχουν με 60. Ναι. Και αυτοί αντί να τρέχουν με 110-120 στο περιφερειακό, πηγαίνουν με 80. Υπάρχει αστυνομία αυτή τη στιγμή στον κόβο Τριαδρίας και διώχνουν τα μάξια από Κατσιμίδη για όσους πάνε ανατολικά. Γίνεται ένα σκάνδαλο. Όταν βρέχει λοιπόν και εσείς τα λάστιχά σας και τα μορτισέ σας είναι να πούμε για πέταμα, εγώ δεν λέω να τα αλλάξετε με το ζόρι. Αντί να τρέχετε με 100, θα τρέχετε με 70. Ναι. Με 70 δεν γίνεται δυστύχημα, ούτε ατύχημα. Έχουμε καραμπόλα από τη μία πλευρά, έχουμε και από την άλλη την ταλίκα. Γίνεται χαμός ο περιφερειακό, παιδιά, όπου μπορείτε. Ο περιφερειακός έγινε για να επισκέπτονται 25.000 αυτοκίνητα και 120.000 αυτοκίνητα. Και λοιπόν, δεν είναι και καλά φτιαγμένος. Ναι, με ροπές, επειδή δεν είναι καλά φτιαγμένος, δεν πάει να πει ότι εσείς με τα παλιά αυτοκίνητα που έχετε περισσότερο πρέπει να τρέχετε με 140. Στα δικά μας, ναι, τα μηνύματα που παίρνω από Στοχόλμη, από Ρώμη, με το Ιντερνετάκι, παιδιά, λίγο τεχνικός να ενημερώσουμε, έχουν θέμα. Δεν μας ακούνε από το Ιντερνετ. Ξύπνησε ο τεχνικός. Πρέπει να ξύπνησε. Μέχρι να ξυπνήσει ο τεχνικός θα το φτιάξουν στην εκπομπή του Ζαΐρη. Όλη πούδρα. Εμείς πάλι θα τα δείξουμε γκασμά εδώ, Κωνσταντίνε μου. Εντάξει, και τι έγινε. Εντάξει, και συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια. Λοιπόν, παιδιά, θα το δούμε το θέμα. Το ίντερνετ έχουμε ενημερώσει για να μπορείτε να μας ακούσετε. Το 50% των ακροατών, τηλεθεατών δικών μου κτλ. Είναι από το εξωτερικό. Μα έχουν φύγει πάρα πολύ. Οι Πακιστανοί δεν ακούν ραδιόφωνο. Δεν ακούν. Σιγά-σιγά θα ακούσουν και αυτοί. Θα μας μάθουν και αυτοί. Καλοί άνθρωποι. Είδες προχθές που αυτός ο Πακιστανός. Στάδωσε πίσω τα 2 ευρώ. Εγώ Πακιστανός. Ναι. Στη ΣΕΛ εκεί στο Βεζινάδικο που τα πλένω τα μάξια εκεί στο Φίνικα κοντά. Ναι. Μου λέει Μίστερ. Μίστερ, βρήκα αυτά. Βρήκα αυτά. Είδες. Βρίσκει. Ό,τι θες βρίσκει. Σου φεύγουν εσένα γιατί σε απτάλει. Ό,τι θες, απτάλει. Μιλητά, σαν και εμένα. Εμείς, φίλε, θυμάσαι εκείνο το quiz που χάνουμε ένα χρόνο ζωή μα. Ναι. Για να βρούμε τα πράγματά μα. Εμείς πρέπει να χάνουμε 3 χρόνια. Και εδώ στο Βεζινάδικο απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι έκανε. Πάλι με βρήκανε. Σε βρήκανε. Ξένος, Πακιστανός ήταν. Είδες, Μίστερ. Μίστερ, πάρ' το 2 ευράκι. Ναι, αυτός με ακούει. Σ' ακούει αυτός. Ρε, όλοι μας ακούνε, ναι, σου λέω. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, παιδιά, με το ίδιο θα το δούμε. Δεν είναι δικό μας αίμα. Αφού λέει, σκέφτηκε, με είπε ο Ποκολόκο. Τι σε είπε ο Ποκολόκο. Ο Ανδρώνης λέει, ναι, ναι, σκέφτεται, λέει, να επενδύσει, λέει, στο Κονγκό και στο Πακιστάν, να κάνει το Μετρόπολης Κονγκό. Και το Μετρόπολης Ζαΐρ FM. Τι, Μετρόπολης Σερών και Κατερίνης, 10 βήματα. Αυτά είναι εύκολα. Πακιστάν FM. Θα κάνει, λέει, το Πακιστάν FM Μετρόπολης και το Ζαΐρ. Και το Ζαΐρ, ναι. Και θα μας ακούν και στη ζούγκλα. Και επειδή είναι παοξής, λέει, θα πάει να κάνει, λέει, πώς το λένε, αυτό που κάνουν οι χριστιανοί που πηγαίνουν, ρε παιδί μου, και κάνουν, διαδίδουν τον χριστιανισμό. Ναι, ναι. Αυτοί θα πάνε όλοι εκεί. Στο Ισλαμαμπάντ, ναι, πρωτεύουσα του Πακιστάν. Ναι, θα πάει στο Ισλαμαμπάντ, ναι, και στο Κονγκό, στο, ναι, ποταμό Κονγκό, θα ιδρύσει, να πούμε, τη Μετρομίδια Κονγκό. Και θα κάνει στους παοξίδες. Σε Κινσάσα, Κινσάσα FM. Θα κάνει όπως κάνει στους χριστιανούς, θα κάνει τους παοξίδες. Αλλά. Εκεί εύκολα είναι τους Κονγκολέζους να τους κάνει παοξίδες. Πάμε με τον παοξίδα, ναι, θα βγάζει εκεί. Θα δει όλοι με αυτό τον παοξίδα. Θα πάρει 2-3 εδώ συνεργάτες που έχει δικούς.
Πάνω σε κερδίζει την τότε με παραλίου και με τον Πάοκ. Ναι, ρε, δηλαδή, άστο, όλοι με αυτά τον Πάοκ, τι σα κάνει. Ναι. Ο άλλο έχει δικά του θέματα, λέει, δεν μας θέλει να μα φάει την περιουσία με τον Πάοκ. Η Αριανή με τον Πάοκ. Δηλαδή, φτάνει, τι κάνει. Γιατί ασχολείστε με τον Ηρακλή, Παοξίδε. Δεν ασχολείται κανένα. Να πέσει Παοξίδες. Να κάνει, να πάει στο διάλογο. Να κάνει ένα Παοξίδε. Πολλού, πολλού. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ευστάθιο. Γιορτάζει ο Στάθη. Έχει κανένα Στάθη. Δύο. Δύο. Για ποιον, πε. Ο ένα ο Στάθη είναι χορηγό μου. Ποιος. Έχει μαγαζί με ξηρού καρπού και τέτοια. Oh, είναι καλό παιδί εκεί στην Ανατολική Στράκη. Άρα του θέλουμε τα χρόνια πολλά, ναι, ναι. Και όταν ήμουν μικρό, ήταν ένα Στάθη τυροπιτά. Είχε ένα ποδήλατο. Όχι, και ρε, φώναζε. Πάρτε, 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 πάρτε. Πάρτε καλή τυροπιτούλα. Ω, oh, βέβαια. Έτρωγε, ε. Βέβαια, ο Στάθη. Λοιπόν, ο Ευστάθιο, να ξέρει ότι ονομαζόταν. Και ένα Στάθη έπαιζε στον, στον Πανθρακικό που. Στάθη επίδετο. Ναι. Και αυτό γιορτάζει. Και αυτό, και αυτός, βέβαια. Γιατί σχέση έχει, όνομα, επίθετο Στάθη. Ναι, 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 σωστά. Ο Ευστάθιος ονομαζόταν. Στάθη Σταθόπουλος, ο προπονητής. Ο Στάθης που βγάζει εδώ. Ο Ψάλτης πέθανε, δεν γιορτάζει. Εντάξει, ναι, δεν γιορτάζει. Αυτό μου έρχεται εμένα σε Στάθη. Σταθόπουλος, Στάθης ο προπονητής. Σταθόπουλος, σωστά. Με το βγάζει εδώ ο Μπούζας και τα λοιπά. Ναι. 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 Λοιπόν, αρχικά ονομαζόταν Πλακίδας. Ποιος, ο Λευτέρης ο Πλακίδας. Ο Ευστάθιος. Άρα γιορτάζει και ο Πλακίδας. Δεν ξέρω. Γεια σου, Λευτέρη Πλακίδα. Ήταν ανώτερος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ο Πλακίδας που έγινε μετά Ευστάθιος. Καραβανάς ήταν ο Στάθης. Ναι, ναι, και, και μια μέρα ενώ κυνηγούσε ένα, ένα ελάφι, είδε στα κέρατα του ελαφιού να φέρει ένα σταυρό και άκουσε μια φωνή να του λέει να γίνει χριστιανός. Το κέρατο. Ναι, μέσα στα κέρατα είδε, είδε το. Μήπως σαν... του απαυτώθηκε η γυναίκα και. Δεν ξέρω. Τον είπε δεν ξέρω. Όχι, και μετά από αυτό το σκηνικό βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ευστάθιος. Βαφτίστηκε και η γυναίκα του Τατιάνα, η Τατιανή. Και ονομάστηκε για αυτή η Θεοπίστη, γι' αυτό γιορτάζει σήμερα και η Θεοπίστη. Τι μου είναι λες. Το Ευστάθιο και τη Θεοπίστη σήμερα. Ναι. Είδε τι γίνεται με το ελάφι. Πώς κάνουν όλους τους λογαγούς και τους. Δηλαδή και αυτούς εγώ. Που ταλαιπωρούνται, ρε Σίκο. Όχι, ρε παιδί, αξιωματικοί. Ναι. Αξιωματικοί ήταν. Ναι. Άρα δηλαδή και έχω ένα φίλο μου, τον Παρθένη, τον Γιώργο που μετατέθηκε. Παρθένης. Ο Γιώργος συνταγματάρχης. Ο συμμαθητής μου. Φίσμα, αυτός. Ξέρω εγώ, άμα δει κανένα κέρατο κι αυτός, ξέρω εγώ. Ναι. Άμα δει στο στρατό κανένα τάξη. Κανένα τάξη. Το κάνουμε άγιο κι αυτό. Και μετά ο αυτοκράτορας. Αυτός θα γίνει άγιος γιατί έκανε δύο γάμους και είχε από δύο παιδιά με κάθε γυναίκα. Αλλά και αντέχει. Αυτός είναι άγιος. Παλίκαρος. Δύο παιδιά με δύο διαφορετικές γυναίκες. Μια γυναίκα, δύο παιδιά. Μια γυναίκα, δύο παιδιά. Άλλη γυναίκα, άλλα δύο παιδιά. Διπλό, μικρό, διπλό. Αν αυτό δεν είναι άγιο, ναι? Ποιο Αεστάθιο και Θεοποίηση, με λες εσύ. Μπράβο, ο Παρθένιο. Μπράβο, μπράβο. Ο, ναι, ο, τι, ναι. Αξιωματικό, συνταγματάρχη. Μη πήγε, μετά τον πήγε στην. Πώς το λένε, στη σχολή αξιωματικών. Έδωσε εξετάσεις. Ενώ ήταν τούβλο και δεν διάβαζε, διάβασε και πέρασε στην αξιωματικών. Να το ο Παρθένη. Ο Παρθένη. Α, τον Παρθένη. Αυτό και... είναι άγιο. Αυτό, ναι, εντάξει. Όχι ο Ευστάθιο. Ναι, αλλά ο Ευστάθιο. Με την Τατιάνα. Είδε τα κέρατα από το ελάφι και κυνηγούσε ο παλιάνθρωπος το ελάφι. Εντάξει, να σκοτώσει το ελάφι. Οι φιλόζοι που ακούν τώρα. Ναι, αλλά μετά έγινε χριστιανός. Γιατί κυνήγαγε το ελάφι, μπορείς να μου πεις. Ήταν σε κυνήγι, ήθελε να φάει, ξέρω εγώ. Τότε δεν είχαν τις άπλες που έχουμε εμείς. Ναι. Έπρεπε να κυνηγήσει, δεν ξέρω τι. Δεν μπορούσε να φάει κανένα χορταράκι. Είχε το όραμα με το ελάφι. Ναι. Και μετά, μόλις το έμαθε ο τραγενός ότι έγινε χριστιανός, τον κυνηγούσε ο αυτοκράτορας. Μπάς και τον εξόρισε μαζί με τον και τον τάξαν τίποτα και την άλλαξε τη δουλειά. Μπάς και τον τάξαν τίποτα τον Ευστάθιο. Ξέρω εγώ το νου μου πάει το πονηρό. Το καπιταλιστικό, πώς τι. Κοιλιά κάνουμε, φτάνει. Έλα, πάει, πάει, έλα, φτάνουμε κοιλιά, με κοιλιά. Ναι, ναι, παιδιά, με το ίντερνετ δεν ξέρουμε. Καλημέρα, βαριές φανέρες. Απαρατήστε με, ρε. Από το ίντερνετ, εγώ μπαίνω μέσα στο στούντιο, μιλάω, κάνω άλλο, φεύγω, δεν ξέρω. Τα άλλα είναι αλωνών. Δεν ξέρω, ας κάνει ο τεχνικός. Μα αγχώνεις τώρα, ναι, πρέπει. Ναι, όχι, 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 μα αγχώνεις τώρα, επειδή δεν παίζεις το ράδιο. Τα μηνύματα έρχονται εδώ πέρα, το ένα μετά το άλλο. Για να το φτιάξεις, τι να κάνεις. Είδες σας Europa League, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά. Είδα γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όλοι, το κλασικό χουστάρις πλέον, έτσι. Ναι, αυτό μου αρέσει. Κοίτα κι άλλο. Παίζω ένα στοιχηματάκι. Ναι. Έχω όλες τις συνθέσεις από το. Ωραίος, ναι, ναι. Και παίρνω, τσιμπολογάω σαν μπεζεδάκι. Ωραίο, τσιμπά και να. Ναι, τσιμπάω από κάθε μάτσι μπεζεδάκι να πω. Α, και στο τέλος έχω μια γενική εικόνα. Και στο τέλος τσιμπάω θα σου πω ότι γιατί χάνω το στοίχημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλά λέω εντάξει, τσίμπησες κάτι. Κόκκινε, τι έκανες, του λέω. Ναι. Πιάνω αυτό, πιάνω αυτό. Ποιο έχασε πιάνω αυτό. Ποιο έχασε το πλέον. Άσε ρε κόκκινε, πες τι έκανες. Και χάνω. Στο τέλος εγώ το χάσω. Και χάνω. Εντάξει, εντάξει, όχι. Και χάνω. Καλημέρα στο καμάρι του Κορινού, το Δήμο. Έτσι, μας ακούει από το ραδιόφωνο. Λέει τι να κάνω, λέει αφού δεν σε ακούω από το ίντερνετ. Όσο Κορινό πιάνουμε τουλάχιστον. Ήταν καλά μαντάτα. Μέχρι το Λιτόχωρο πιάνουμε. Λιτόχωρο και Σκοτίνα πιάνουμε. Πάνω στο χωριό μας ακούνε κανονικά. Μετά πάνω, τη Σκοτίνα γιατί... δεν πιάνουμε. Μετά αρχίζουν λίγο χρουσχούρ. Ναι, αρχίζουμε λίγο χρουσχούρ. Εντάξει. Λοιπόν, τι είδες θες. Τι είδες. Εγώ είδα να σου πει. Είδα χωρίς Παπασταθόπουλο ότι δεν έφαγε γκολ η Άρσεναλ. Σωστό.
Σωστό, σωστό. Ναι. Εγώ είδα ότι η Σλόβαν Μπρατισλάβα δεν είναι και τόσο χωριό όπως μας λέγανε, ρε φίλε. Ναι. Δεν είδα. Τώρα ρίχνει 4 στην Μπεσίκτας και ουσιαστικά και κλεισμένων των θυρών. Η Μπεσίκτας τι έχει εκείνον τον τερματοφύλακα, το Λαφέρ. Το Κάριους, ναι. Το Κάριους πάλι το πρώτο γκολ. Το Λιάγιτς, το είδα. Πώς, το τι Κάριους, έχει το Λιάγιτς, έχει το Κάριους. Δηλαδή ο μπαμπάς του ναι, είδα. Ναι, αλλά τόρτι η Σλόβαν το χωριό που λέγανε εδώ. 4 να ρίξει Μπεσίκτας. Δικαιολογεί τώρα τη. Ο Πάουκ απέτυχε στην Ευρώπη, δεν κολοκάτσε. Δικαιολόγησε, δικαιολόγησε. Παρηγορήσου, παρηγορήσου. Θα το πάω ανάποδα. Πάρ το ανάποδα. Ο Πάουκ φέτος απέτυχε παταγωδό στην Ευρώπη και ευθύνονται γι' αυτό. Ο Γιώργος Σουαβδής που κάνει μεταγραφές, ο Μπράγκο και όλοι εκεί στον Πάουκ που δεν αντιδράσαν σωστά μετά τη φυγή του Λουτσέσου στα μεταγραφικά. Τελειώσαμε. Τα είπαμε. Σε 3 δευτερόλεπτα του έκανε κόσκινο. Ναι, απλά αγωνιστικά ναι. Λέω ναι. Ότι δεν ήταν τόσο χάλια η Σλόβαν. Αυτό λέω, ρε φίλε. Δηλαδή έγιναν ρίξει 4. Σωστό, σωστό. Βάλει λαδάκι και ρίγανε στο τυρί απάνω τώρα. Ναι. Να σε πω και κάτι ακόμα που είδα. Αυτές οι ομάδες που απέκλεισε ο Ολυμπιακός δεν ήταν εκεί οι Μπαρτσελόνες, ρε φίλε. Ναι. 5 έφαγε μία, 4 η άλλη. Να βάλω κι άλλο λάδο ρίγανο. Αυτό έβαλε και. 5 από τη Βασιλεία έφυγε. Έβαλε και τσίπουρο, ναι. 5 από τη Βασιλεία έφυγε μία, 4 έφυγε από τη Ρώμα η άλλη. Μπασάξε εκεί. Ναι. Δηλαδή, εξυμνήσαμε τη μία ομάδα, την άλλη την πετάξαμε στα σκουπίδια. Σωστό, αυτό θέλω σωστό, να πω. Σωστό. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εξισορρόπησε το. Εξισορρόπησε το. Ναι, το κάνουμε ναι. Λίγο. Λίγο να είναι. Έτσι, μπράβο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα ξέρεις, μ' αρέσει, φίλε. Mm. Που ασχολούνται όλο με τον Πάουκ. Αυτό σου λέω με τρελαίνει. Ναι. Με φτιάχνει δηλαδή ο Μπαρινάκης, πρέσπες, ιστορίες, κακό. Τι κάνετε, δεν κάνετε. Έχουμε συνέδρια και ο Ολυμπιακός με τον Άρη εκεί στα συνέδρια το Σιδηρόπουλο ουρλιάζουν. Άρα κάτι κάνω κι εγώ από πίσω. Ο Άρης, κοίταξε να δει εξόφθαλμα. Τι εξόφθαλμα, τι θέλει. Εσεί όταν τα είχατε με τον Ολυμπιακό το κρύβατε. Το κρυφό ήταν. Πήγαινε παντρεμένη στο ξενοδοχείο. Ναι. Στο τάδε δωμάτιο. Ναι. Για πες, για πες, κάτσε. Δηλαδή λες εγώ τότε που είχα καλές σχέσεις. Ναι. Που δεν ήμουν δυνατός και ήμουν ναι. Γύρω-γύρω όλοι μας και έτσι πίσω. Ήσουν προσεκτικός. Δεν με βλέπανε. Ναι, ήσουν λίγο όπως κρυψίνος. Α, κρυψίνος. Ναι. Οι Αργιανοί ξέρεις τι κάνουν. Τι κάνουν τώρα, για πες. Θα πάμε στο ντέρμπι. Με από αυτόν παντρεμένος βγαίνει στο. Ντελάλη. Ο Μανώλη. Ο Μανώλη. Είναι Ολυμπιακός ο Μανώλη, παιδιά. Ο Μανώλη. Ο Ντελάλη βγάζουν κανονικά του Ντούκα σαν αυτή σου Καρεσκάς για να κάνουν κερκίδα. Χαράματα πρωί. Χαράματα πρωί με τον κόκορα μαζί. Με τον κόκορα μαζί και μοράζει. Σου παιδιού μου τη χαρά, έσφαξε ένα κόκορα. Κάνω σεξ με παντρεμένο. Α, τα λέει. Φωνάζει. Τα λέει, φωνάζει. Κάθονται και μαζί δίπλα. Ενώ εσύ από κάτω στο μπαρ κρυφτό. Κρυφτό, κρυψίνο. Ταβέρνο ο Γύλος. Γύλος, τσίλο. Τα άστεγα. Ναι. Να με δει κανένα να φύγω πρωί πρωί ξημερώματα. Άρα λες ότι ο Άρης open εντελώς όλα. Εντεψίζικα πράγματα. Πώς. Εντεψίζικα πράγματα. Τι να το κάνει μετάφραση. Εσύ σου κρυφή. Εγώ μου κρυφούλα, Οι άλλοι είναι εντεψίζιδες. Οι άλλοι είναι εντεψίζιδες. Το κάνουν και με τρόπο που να δείχνουν τον εις βάρος. Ότι εμείς με τον Ολυμπιακό που δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ είμαστε. Ναι, ρε Ολυμπιακός, γιατί δεν γουστάρουμε να πούμε. Ναι, γιατί εγώ χθες έκανα αποστάσμα και σου λέω παιδιά, ο ΠΑΟΚ απέτυχε στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι τόσο. Το έκανα αυτό το αποστάσμα. Ναι. Και η μισή που απάντησε από κάτω ήταν Αργιανή. Έτσι. Ενεργή Αργιανή. Ναι, λέω γιατί τρελαίνεσαι, παιδιά. Έτσι. Λέω ένα συμπέρασμα έβγαλε ότι οι ομάδες, οι Μπασάξε, Χίρκη, Κράζονταρ, είναι ομάδες επίπεδου Europa League που δεν κάνουν και τίποτα. Όχι. Χέρεις, δεν μειώνω τίποτα. Αν μα εκπάρουν κανένα μπόντο εσένα. Ναι. Θα, τον εφιάλτη μου τον είπε ο Καζαμπάκης σε μένα. Θα αρχίσετε να είναι το πέναλτι θα αρχίσω κι εγώ να λέω. Να δω τι θα κάνεις εσύ με όταν έρθει. Θα τα λέω κι εγώ μετά. Ναι. Όταν έρθει ο Ολυμπιακός. Για ποδάρια θα αρχίσω να λέω μετά. Στο Βικελίδης. Θα ανοίξει πόδι. Θα τα λέω εγώ μετά. Ναι, θα αλλά το χειρότερο φιάλτη μου τον είπε ο Καζαμπάκης. Δεν θέλω τέτοιο πρωτάθλημα. Ξάθη πώς ανοίγει πόδι. Πότε άνοιξε. Δεν λέω εγώ. Α, ναι. Ξέρεις μου ο Καζαμπάκης. Ξέρεις τι θέλω, λέει. Αυτό το διεστραμμένο το μυαλό. Ξέρεις τι είπε. Θέλω να πάρεις πρωτάθλημα, λέει φέτος, για να την πει στους άλλους γιατί νομίζουν ότι την έχουν δει, έχουν κάνει. Αλλά φοβούνται, μου λέει κατά βάθος. Αλλά σε αυτό το πρωτάθλημα θέλω να χάσει δύο φορές. Λέω από ποιον, από τον Άρη μέσα έξω. Του λέω αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, του λέω. Αυτό είναι βασανιστήριο, ρε φίλε. Ναι. Να έχω τον Αριανό, να μου βγάλει, θα μου το βγάλει ξινό. Και πάλι του Αριανού θα του δημιουργήσετε μια. Θα μου το βγάλει ξινό. Γλυκό πικρή γεύση, να πούμε. Ναι. Ο Αριανός θέλει ναι, για πες, να σε κόψει πόντους, ναι. Να πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και να έχει να σου λέει: σου κόψε το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, θέλει να το κάνει. Πέρσι πήγε να μου το πει γιατί με έκοψε βαθμούς η Τούμπα. Έτσι, βαθμούς, με τον κολοφσάιντ και του Βέλεθ. Ναι. Έτσι, που αν είχαμε βάρ που φωνάζουν φέτος. Η Χαρεπό, η Φουσκωτή δεν πήγανε την Τετάρτη να ζητάνε τα λεφτά. Ναι, εντάξει, ναι. Η Χαρεπό, η Φουσκωτή. Α, είχαν ρεπό, η Φουσκωτή. Οι Φουσκωτοί δεν δικαιούνται. Πώ, συνδικαλιστικό όργανο να πούνε: κοίταξε να δει. Δουλεύουμε, κάνουμε ένα ούτω ή άλλω. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Εδώ απλώς η Κιουριτάς είναι στην Τούμπα και παίρνει 20 ευρώ τις 4 ώρες. Το κοιτάξτε αυτό εσείς που είστε λίγο. Παιδιά, ναι. Το ξέρουμε για το ίντερνετ, δεν έχω πάρει καμιά 25 μηνύματα. Ναι, μην με στέλνετε. Σταμάτα. Μην αγχώνεις με το βρωμό ίντερνετ. Να αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Όχι, σε θέλω χαλαρή, ελεύθερη σκέψη. Να βάλω και ένα quiz. Θα πάρει το τεχνικό, θα πάρετε. Με μια βροχούλα δεν έχει ίντερνετ. Τι κάνουμε τώρα. Να βάλω και ένα quiz να χαλαρώσουμε λίγο γάδι. Να δούμε αν θα το βρει κάποιο. Τι δεν έχει δει ω τώρα ένα 9χρονο παιδάκι.
Τι δεν έχει δει. Ως τώρα ένα 9χρονο παιδάκι. Αυτό είναι το κουιζάκι μας τώρα που βάζουμε. Γιατί βάζουμε κάθε μέρα διάφορα με παρθενικούς σημαίνες. Ένα 9χρονο παιδάκι κάτι δεν έχει δει ακόμα. Πάει πέμπτη δημοτικού πλέον. Πέμπτη δημοτικού. Μην το πεις, άμα σου έρθει κάτι στο μυαλό. Λοιπόν, ένα 9χρονο παιδάκι που πάει πέμπτη δημοτικού. Με πιάνεις αδιάβα. Εξαπίνεις. Ένα 9χρονο παιδάκι Καζαμπάκα που πάει πέμπτη δημοτικού είναι έτοιμος να κλείσει το δημοτικό. Δεν έχει δει κάτι στη ζωή του. Δεν έχει δει κάτι. Αυτό είναι το quiz, το αφήνουμε, τρέχει. Λοιπόν, πάμε στα γελάς εσύ. Θα αρχίσει το μυαλό σου που ονειρεύεται πράγματα. Σ' αρέσουν αυτά τα κουιζάκια τα περίεργα. Εντάξει, θα αφήνω και σένα Καζαμπάκα μπορεί να σ' αρέσουν αυτά τα quiz. Έτσι, σε παρακαλώ. Μητρόπολης Κονγκό, πώς το βλέπεις. Σκινσάσα FM. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, φίλε. Εκεί με στη ζούγκλα να ακουγόμαστε και να μας ακούν και τα λιοντάρια. Ναι. Οι ελέφαντες να φτιάχνονται. Να λένε και άμα δεν τους αρέσει, θα Ταρζάν μέσα εκεί. Θα στείλουν το λιοντάρι. Το λιοντάρι, ναι. Ο Ταρζάν μέσα, η Τζέννη, πώς λέγανε Μπό, πώς λέγανε την κολλητή του Ταρζάν. Ο Ταρζάν ήταν γκέι. Α, και αυτό γκέι. Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο μου βγάλει και τον Ταρζάν. Τόπο Καρβέλα. Τόπο Καρβέλα. Άμα τόπο Καρβέλα, εμεί σταματάμε την κουβέντα. Τόπο Καρβέλα. Για βάλτε το λίγο το τραγούδι. Τι είπε. Α, ο Ταρζάν. Το... Τι είχε πει για τον Ταρζάν, γκέι. Θα μα πάρει, θα μα βάλει ο Καζαμπάκα. Έχουμε δυο. Έχουμε το κουμέντο δηλαδή. Ήταν γκέι ο Ταρζάν. Λέει. Ο Ταρζάν δηλαδή και ο Ρονάλντο είναι μαζί του. Ενώνει κάτι. Έχουν ένα κοινό παράνομα. Ο Ρονάλντο έχει γυναίκα πανέξυπνη. Πανέξυπνη γυναίκα. Η οποία αντί κάνει καλέ πίτε έμα. Αντί να τον αφήσει να πάει με άντρε. Ναι. Κάνει αυτή. Άκουσα τι λέει. Για να ακούσουμε. Ναι, κάτσε να ακούσουμε τι έχει πρόλογο. Αβρίσκουνε. Καλύτερα με επίδικο. Τι δεν έχει δει ρε, εσύ, Σμαράγδα μου, ένα παιδάκι το οποίο πάει πέμπτη δημοτικού φέτος. Κάτι δεν έχει δει. Τι δεν έχει δεν δει. Δεν έχει δει κάτι σε αυτά τα χρόνια. Μόνο πέμπτη δημοτικού ή. Μέχρι πέμπτη δημοτικού αυτό το παιδάκι δεν έχει δει κάτι. Αυτό το παιδάκι που πάει πότε. Πέμπτη δημοτικού, τι άλλο να πω. Δεν έχει δει Walkman. Δεν έχει δει Walkman. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό σίγουρα δεν έχει δει. Αλλά ναι, όπως λέει εδώ ο Πάρης, ναι, δεν έχει δει τη Λίβερπουλ πρωταθλήτρια. Λέει ο Πάρης. Δεκτό και αυτό. Ο Πάρης και εγώ δεν την έχω δει. Δεν την έχει δει. Δεν την έχει δει πρωταθλήτρια. Καλά, παιδάκι. Όχι παιδάκι, 30χρονος δεν έχει δει τη Λίβερπουλ πρωταθλήτρια. Λοιπόν, το κρατάμε το quiz, παιδιά. Αλλά έχω και μια λύση για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram και λέγεται Wind One. Το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και αν τα χρειάζεσαι μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει απεριόριστα πακέτα data για μία ακόμα εβδομάδα ή για μία μέρα, αν θέλετε, σε απίστευτες τιμές. Μπείτε τώρα στο win.gr κάθετος Win1 και ενημερωθείτε. Ναι, Σμαράγδα μου. Τι? Δεν έχει δει τηλεφωνικό. Μπράβο, ρε Σμαράγδα. Μπράβο, ρε Σμαράγδα. Αλλά την απάντησε τόσο μετά. Ναι. Τι τηλεφωνικό. Πες το καλά και δεν μου έρχεται τώρα. Τι, τηλεφωνικό αυτό που παίρναμε τηλεκάρτες. Ναι, τηλεκάρτες. Αυτά στο στρατό τα είχαμε και κάτι άλλο δεν έχει δει. Και κάποιο άλλο, αλλά θα το πούμε μετά. Μην θες τα μαρτυράμε όλα τώρα. Εντάξει. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σμαράγδα Μπασάκο, επιστρέφουμε. Τι έλεος, ρε φίλε. Έλεος, ρε φίλε. Βάλε όποιο χαλί θες, όχι αυτό, ρε φίλε. Έλος, έκανες το λάθος, αλλά μην το κάνεις με αυτό το χαλί, ρε φίλε. Θα φύγουν οι ακροατές. Έχουμε το θέμα. Σε παρακαλώ, ρε, άλλαξε αυτό το πράγμα. Δεν φύγανε οι ακροατές, νομίζεις. Τι φύγανε. Χωρίς ίντερνετ. Χωρίς ίντερνετ. Φύγανε, ναι. Καληνύχτα. Στείλτε, λέει, το μπούζο, λέει, δεν ξέρω, ίντερνετ, λέει, παιδιά, σήμερα εκπομπή, λέει, ήταν εμάς. Έχουμε Άρης Μπάου. Δεν σας ακούμε, γίνεται χαμός, έτσι. Παιδιά, να το φτιάξετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα το φτιάξουμε μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει γίνει. Έλα, ρε, τελείω, λοιπόν, ξενύχτη τέλος, πάντως. Τέλος, ξενύχτη. Τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουμε πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουμε τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο volton.gr ή να καλέσετε στο 11300. Εντάξει, παιδιά, ο Μαδάρα λέει Σλόβα, λέει. Πάρτι έκανε χθες με τους Τούρκους, λέει ένας φίλος που εγώ το είδα το μας. Πάρτι δεν έκανε, αλλά δεν είναι λιμό. Έλα, τα περισσότερα γκολ που μπαίνουν στο Europa League ναι. είναι από βαθιές μπαλιές των στόπερ, λάθη ή από αντεπιθέσεις. Τσαφ των αμυντικών. Έλα, εντάξει τώρα, άλλο προϊόν τώρα. Είναι καλός αυτός ο σπόρα που είχε μπροστά πάντως ο επιθετικός. Γρήγορος. Δεν μετέλεγε το Europa League τώρα. Εντάξει, αλλά για να πέσει και ματάξει το κουμάρι σου. Έλα, σαν να πα σε κακόβιμο καφενείο εκεί πέρα 3 ευρώ το καλαμαράκι. 4 χρόνια στην κατάψυξη. Ναι, τώρα. Ρε φίλε. Άσε ναι, τώρα ναι, τον κύριο ναι, Παλίκ ναι. τώρα. Μην ασχολείστε. Εντάξει. Σε αυτή τη διοργάνωση δεν μπόρεσε να μπει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τώρα. Ναι. Τι να κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα για μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, έτσι, δεν έτσι, είναι. Έτσι, ακριβώς. Μπέστε μέσα πάντε στους 8, εγώ θα σου πω. Στους 16. Μπες ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.
Δεν μπορεί να πει Ολυμπιακό. Πάνω Ολυμπιακό στου 8 μπορεί να πάει. Στου του Europa League. Όχι, δεν μπορεί. Στου 4 πα. Πού να πάει. Άσε, βρήκε ο Μπουτόταυρο τώρα χθε. Δεν μπορεί δεν να, να μιλήσει η ανάσα του να πούμε κοβότανε. Κότεψε απάθεια έβραγμα στο. Μην τώρα αφήνεται να μιλάει πολλή ώρα, μωρέ. Αφού θέλει. Στο πέμπτο. Για άγγελμα κάνει. Για άγγελμα κάνει. Ούτε ερωτήσει δέχεται τίποτα. Φοβούται το ρωτήσει. Στεγνό και το στόμα. Πά και ζάχαρο. Και σάχαρο. Έτσι, άμα κάνει ο άλλο. Ναι. Δεν έχει άλλο. Πέντε λεπτά μιλάει ο Βρούτα, πέσει κάτω, το χάζεται. Εντάξει, άκαμε. Και αυτά που λέει κιόλα δεν έχει ροή. Δεν το έχει κιόλα ο λόγο. Δεν το έχει. Σύνταξη κακή. Ό,τι να είναι, ό,τι θυμάται, χαίρεται. Α, είπε τώρα για τι πρέσπε το έχουν πάρει και το έχουν κάνει σημεία κάτι οικονόμου, κάτι δεν συμμαζεύεται και το φάγαμε όλοι. Τι είναι ο οικονόμου. Ένα δημοσιογράφο Ολυμπιακό από την Καρδίτσα. Πού δουλεύει. Στο Sky. Στο Sky δουλεύει. Στο Sky, ναι. Ωραία. Ναι, πού αλλού θα δούλευε. Payroll είναι. Τι είναι, payroll είναι. Δεν ξέρω. Είναι φόλα Ολυμπιακό μπορεί να πει. Εσεί δεν έχετε τέτοιου στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε. Πώς δεν έχετε. Έχουμε και αν έχετε, έχουμε, λέει. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, και έχουν και ένα τακατό ορισμένοι. 1,5% έχουν. Αλλά. Μόνο. Και είναι. Βέβαια. Αλλά. Έχω την καλύτερη δεκάδα για το Champions League αυτήν την εβδομάδα που πέρασε μπροστά μου. Πριν πάμε στο ΠΑΟΚ Άρης. Έχει δεκάδα Champions League. Η καλύτερη δεκάδα. Ποιο την ψήφισε. Μέσω του site του UEFA Champions League. Ποιο ψήφισε. Ο κόσμος. Α, άμα είναι για τον κόσμο. Τερστέγγεν κάτω τα δοκάρια Μπαρσελόνα. Έπιασε πέναλτι. Έπιασε πέναλτι και κράτησε το Μπαρσελόνα. Για αυτή την αγωνιστική. Αυτή, ναι. Μάλιστα, παρακαλώ. Άλβαρες, Ταλιαφίκο και Λέοβατς. Γιατί είσαι τρίτο. Γιατί βγάλανε πολλού. Έβγαλανε πολλού. Ο Λέοβατς που είναι, πού τον έχει. Τρίτο στόπερ τον έχει. Αφού είναι μπακ αριστερό. Ναι, τέλος πάντων. Άλλα αντί άλλων λέει. Ναι, πάντως μπήκε και ο Λέο Βασιλική. Άλλα αντί άλλων είναι αυτό τώρα. Μπερνάρντ Μουνιέ, οι δύο back half τη Παρί. Το έκανε 3-5-2 το σύστημα, ρε. Γι' αυτό. Βαλμπουενά μέσα, ο οποίος κάνει τρομερό γι' αυτό. Δεκάρι. Εξτρέμ τον έχει. Πούντο. Να του έδωσε απλά για τον έχει πλάγια. Δεκάρι έπαιζε, και που τον κάνει. Ναι. Ο Λέο Βατσίνα είναι αριστερό μπακ, τον έκανε τρίτο στόπερ. Εντάξει, ναι. Ο Βαλμποενά είναι δεκάρι. Ήθελα να σχωρέσει, ρε παιδί. Έλα τώρα τα ιδίες τώρα. Κουντογάν Βαλμποενά, εγώ ήθελα να πάμε στο Βαλμποενά, ο οποίο μα εκθέτει. Ναι, εμείς εδώ είμαστε. Φορ, ποιοι είναι. Ο Ντι Μαρία και το πουλέμπου, σου λέγα ο Χάλαντ αυτό ο πιτσιρίκο ο 19. Ντι Μαρία είναι εξτρέμ, τον κάνανε δεύτερο φόρ. Εντάξει, ναι, τον κάνανε. Αυτό τώρα είναι μια ιδία. Ναι. Ένα προπονητή ο οποίο. Τι είναι αυτό. Δεν είναι προπονητή αυτό. Απλά βγάλαν αυτού που πήραν περισσότερου ψήφου και προσπάθησαν να του χωρίσουν μια δεκάδα, ρε παιδί. Α, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Καληνύχτα. Οι περισσότεροι από αυτού τι νούμερο φανέλα φοράνε. Το 7, το 10. 14. 14. Ναι, του Σαλπικίδη. Ο Μουνιέ, ο Χάλαντ, ο Ντι Μαρία. Αλλά αν είχατε ένα Σαλπικίδη στη θέση του Ζαμπάη του Λιμιού θα ήταν καλά τώρα για μια χαρά θα μα ναι. Ε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είχετε, μετά την φυγή του Σαλπικίδη ναι, ναι. Έχει βγάλει να πούμε φάντασμα το έξω δεξιά του ΠΑΟΚ. Εξοδεξιά, μετά του Σαλπικίδη ποιοι περάσαν από εκεί. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει καλά ο εξοδεξιά σε αυτό το μάτς τώρα τη Τούμπας. Εντάξει τώρα δεν ξέρω σε αυτό το μάτς γενικά. Μετά το Σαλπικίδη. Είχα πολλού δεξιά. Πες μας μερικούς. Ποιου είχα πολλού τώρα, ποιου να σου πω. Ο Στόχ δεν πέρασε ένα διάστημα. Ο Στόχ έξω αριστερά με ανάποδα. Άλλο παρακάτω. Ποιο έπαιξε άλλο εκεί τώρα. Δεν μου ούτε του θυμάσαι. Ούτε του θυμάμαι. Πέρασα και δεν ακούω. Μετά του Σαλπικίδη το χάο. Μετά του Σαλπικίδη το χάο. Ούτε του θυμάσαι. Δεν του θυμάμαι. Γιατί δεν έκαναν κρότο, δεν έκαναν πάταγο. Μόνο τον αυτόν. Και τον απατεώνα που τον Λούκα που είχατε. Α, ο Λούκα Πέρεθ. Ναι, ναι. Λούκα Πέρεθ. Σα κοροϊδεύετε. Αλλά τον Λούκα τον νομίζω τον είχα και μαζί ένα διάστημα. Του είχα και μαζί αυτού. Δεν ξέρω, απατεώνα. Ναι, δεν είχα. Δεν ποδοσφαιριστή απατεώνα. Λοιπόν. Γιατί λέει το βρίζει το Λούκα δεν είναι παίκτη μεγάλο. Λέω είναι παίκτη μεγάλο. Ένα 9χρονο παιδάκι λέει, γιατί έχουμε το quiz, δεν έχει δει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Σωστό. Δεν τον έχει δει. Σωστά, σωστά. Αλλά εμείς το ερώτημα είναι άλλο. Τι δεν έχει δει ένα 9χρονο παιδάκι. Ο Μαδάρα τον Ολυμπιακό με κόκαλη. Ο Μαδάρα τον Ολυμπιακό με κόκαλη. Δεν έχει δει πρωτάθλημα της Λίβερπουλ. Παιδιά, ναι, έχουμε το κουιζάκι, θα τη δώσουμε την απάντηση. Τρέχει. Τι δεν έχει δει ένα 9χρονο παιδάκι. Δει Πασόκ. Στην πόλη μας θα το πω. Πασόκ στην εξουσία δεν έχει δει. Ούτε θα δει. Δεν ξέρω. Ούτε θα ξαναδεί. Κινάλ θα δει μετά. Εντάξει, δεν, ξέρω, δεν είναι το Πασόκ. Κινάλ, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ντέρμπι μας να το πιάσουμε. Έτσι, τελευταία μέρα Παρασκευή να δούμε και το πρόγραμμα γενικότερα της Super League. Να ξεκινήσουμε από το ΠΑΟΚ Άρης. Τι περιμένεις Κωνσταντίνου εδώ, ποιος πιστεύεις θα είναι ο άνθρωπος κλειδί, τι βλέπεις στο μάτς. Ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος για τον Σιδηρόπουλο βογκούσε ο Ολυμπιακός πρώτιστα όλη την εβδομάδα. Τι σημαίνει βογκάει ο Ολυμπιακός. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ακόμα γκρινιάζει. Γκρινιάζει γιατί δεν ελέγχει ήρθε τα πάντα. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ακόμα τον ούρα ανοιχτό είναι. Κάτσε τώρα. Αφού ένα κρίτρια παρατήθηκε. Λέει γεια σας, φεύγω. Ναι. Δεν μπορώ, όλα κάτι τη είπατε. Κόψιμο, δεν ξέρω τι να πω. Άμα με χώσει κανένα εισαγγελέα πουθενά, ναι. Καραμπουνίδι, άμα δώσω ή άμα βρει. Εσύ κάτι θα κάνει, άμα δώσει μπουνίδι. Και με χωθεί κανένα εισαγγελέα, ναι. Θα του πω κύριε εισαγγελέα, είμαι φίλο με τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Παραιτηθείτε. Να παραιτηθείτε κι παραιτηθείτε, ναι. Αφού παραιτήθηκε ναι. Ανακρίτρια, παραιτηθείτε κι γιατί δεν παραιτήσετε σε μένα. Αλλά. Ναι, θα το πω. Θα του χαμογελάσω κιόλα. Θα του κλείσει και το μάτι με υπονοούμενο. Θα κάνω και τα δόντια με Colgate. Άσπρα, άσπρα, ξέξασπρα. Ναι, σαν τον ήλιο. Και
παρατσούκλι, ε. Ναι, έχει λέει, σε αυτά, βγει σε φτάνει, μανούλα είσαι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μάτς μία, έτσι, και θα μείνουμε στο ΠΑΟ Κάρης και στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βόλος Όφη. Άσο. Τα γράφεις εσύ. Τα γράφει άλλο μπαγά σα. Βόλο Όφη, άσο, ε. Ναι. Εγώ λέω γκολ γκολ. Ναι. Βόλο Όφη. Βλέπει τον Βόλο να επιστρέψει και τον Όφη να κάνει την πρώτη του ήττα. Δεν έχει χάσει ο Σίμος ακόμα. Α χάσει ο Σίμος, ένα μάτσο. Okay. Αστέρα Τρίπολη, Ατρόμητο Αθηνών. Αστέρα Τρίπολη, Ατρόμητο Αθηνών. Με χει σώνονται και οι δύο οι προπονητές. Ε, τι σώνονται, ο Αστέρας... ένα γκολ. Μηδέν σε ένα γκολ. Γκολ γκολ, εγώ θα πω πάλι. Πες ό,τι θες. Εγώ θα πω γκολ γκολ. Τα γράφει αυτή η Μαϊμού. Αυτή η Μαϊμού, ναι. Ο Ταρζάν μαζί με τον Ταρζάν εκεί, την Τζέν και το γοριλάκι είναι. Πανετολικός ΑΕΚ. Πανετολικός ΑΕΚ. Έχει 0 στα 3. Η ΑΕΚ δεν παίζει Ολιβέρα, λέει θα τρέξω να προλάβω τον ΠΑΟΚ. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσοχη διπλή ευκαιρία, ε. Δίνει 60. Παραπάνω δίνει. Τώρα μια που με βάζει. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Πανετολικός, ε. Πιο πολύ στοχή το βλέπω. Και εγώ πιο πολύ στοχή το βλέπω. Παραπάνω θα δίνει πανετολικός. Άσοχη διπλή ευκαιρία δίνει. Άμα δίνει δύο μονάδες με τα μπούνια θα πούμε. 2-40. Έφυγες παρακάτω. Έφυγες παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο Λαμία Πανιώνιο, στο πιο αντιεμπορικό σα μάτς. Άσο 0 σε ένα γκολ, 1-0. Άσο 0 σε ένα, ναι. Το άλλο το ζευγάρι που θα σχολιάσουμε είναι Λάρισα Ξάνθη. Και αυτό άσο. Να κερδίσει ο Κούγιας μετά την ήττα από την Νέα Σμύρνη να πάρει την Ξάνθη. Να πάρει την Ξάνθη. Ξάνθη, η οποία έχει 3 στα 3 κι αυτή. Δεν πάνε και αυτή Ξάνθη. Την θέλουμε την Ξάνθη σε πλέοφ. Ναι, για να τα περνά... Να έχω ένα φίλο κι εγώ, ρε φίλε. Εντάξει. Να δίνει ένα φιλαράκι να πω τον καημό μου να μην έχω σε πλέοφ. Μπράβο, ναι. Τι μόνο οι άλλοι θα έχουν. Αν είσαι τόσο μάγκα και ναι. Βγάλει τον Άρη από την Εξάδα και βάλει. Ο Άρης είναι καλή ομάδα για να φύγει εκτός Εξάδας. Δε... Γιατί και... να. Είναι καλή ομάδα για να μείνει εκτός Εξάδας. Ποιο θα τον περάσει ο Άρη. Οπότε θα έχει. Ένα θα τον περάσει το πόλεμο. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, και θα αφήσω τέλο τον τέρμι τη Τούμπα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τι βλέπεις εδώ? Άντερ και διπλό. Άντερ και διπλό. 0-1. Λες ότι δεν θα το ανοίξω για να μην έχουμε μπούκες, μανούρες, φασαρίες. 0-1. Γιατί υπάρχει κλίμα κακό κάτω. Αυτό αντιλαμβάνω. Κόκκινη κάρτα από τώρα την παίζω. Παναθηναϊκός, θα την πάρει. Ναι. Τους βλέπει αγωνιστικά, λες, ο Ολυμπιακός ή θα τους διαφυσίσει. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Ολυμπιακός. Κοίταξε. Εγώ κρατάω ένα μάτς του Ολυμπιακού μετά από Ευρώπη που ήταν πτώμα. Που ήταν πτώμα, ε. Με την Τρίπολη. Ναι, αλλά πέρσι αυτό που. Φέτος. Α, ναι, ήταν σωστά. Σωστό, πάσο. Που ήταν επιπτώμα και πήρε τους δύο βαθμούς γιατί. Ιδεολογική... Γιατί το VAR λέει πήγε. Έμαθε τι έγινε. Το παραδέχτηκαν. Πόσοι παίκτες από την 11 που παίζανε χθες. Ναι. Θα παίξουν στο ντέρμπι. Αυτό είναι το μυστικό. 5-6 θα παίξουν. 5-6. Γιατί θα μπει κανένα Ελαράμπι. Θα μπει στα χάφ κανένα άλλο. Θα μπει ο Κούτρη στη θέση του Τσιμίκα. Ναι. Κάνα στόπερ μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή ο Κούτρη δεν πάει να κάνει πέναλτι στον Μπουζούκι, α πούμε. Ρε, ό,τι θε μπορεί να λοιπόν, γίνει. Λοιπόν, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αλλά έχει δίκιο. Πάντω για το Ολυμπιακό Αστέρα το παραδέχτηκε ο Μέλο Περέιρα. Είπε, ναι, λέει, έπρεπε να πάει το VAR τρει ώρε νωρίτερα. Πήγε μία ώρα νωρίτερα και δεν μπορούσαμε να τα στήσουμε όλα σαν θέλαμε. Αυτοί είμαστε, έτσι. Έλα ρε, Ελληναράδε ναι. Τώρα. Αυτοί είμαστε. Ναι. Έλα ρε, Ελληναράδε. Πήγαμε μία ώρα νωρίτερα. Έλα ρε, αντί να περάσει ο Περέιρα το ευρωπαϊκό στυλ του να πούμε. Θα τον έχει ο Δωμαίδη ο Περέιρα, ε. Ναι. Μεγάλη συνεντευξάρα θα δώσει. Γκρινιάζει και γι' αυτό Ολυμπιακός. Αφού τον έκανε πρόταση το Θωμαϊδη. Τον έκανε, ναι. Και... Γκρινιάζει και γι' αυτό. Λέει, δεν γίνεται λέει, να βγαίνει στο κανάλι λέει, του Ιβάν ο Μέλο Περέιρα. Έτσι. Ναι, αλλά αν τον έπαιρνε το Θωμαϊδη στο One, θα τον είχαν αυτοί. Άκου τι γίνεται τώρα, έτσι. Γίνεται ο χαμούλη, φάζονται και τα ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το Νουρ παίζει ακόμα. Ναι. Παίζει, δεν καθάρισε ακόμα 100%. Αφού παρετήθηκε ανακριτή. Γεια σα τώρα. Αντίο ζωή. Πάμε, ναι. Θα παλεύει με τα κύματα τώρα ο Θωμαϊδης. Να ξαναγυρίσει πίσω, να ξαναβρει, ναι. Να κάνει. Με τα κύματα παλεύει. Θα πάει. Το Νουρ θα πάει πως στο αρχείο. Θα μπει σιγά σιγά μετά από πόσα χρόνια δεν πάνε στην πάντα. Θα πάει στην πάντα. Θα πάει στην πάντα. Θα πάει στην πάντα. Θα πάει στην πάντα. Καλημέρα στου εισαγγελεί μα. Ναι, δώσω καραμπουνίδι σε κανένα και με βάλετε μέσα. Θα κλείσει το μάτι. Πω είμαι φίλο του Μαρινάκη, δεν με βάζει και εμένα. Θα κλείσει το μάτι. Κύριε Εισαγγελέα, δεν το πω γιατί. Τι τσαχπίνη είσαι, ρε. Ναι, εντάξει, είμαι αδύνατο γυμνασμένο. Ναι. Αλλά από κολυτάρι, Γιατί παρετήσετε και δεν κάνει και μια παρέτηση και για μένα πάμε πιούμε κανένα ουζάκι. Ναι, καλημέρα, κουμπαράκια. Ναι, ναι. Ένα 9χρονο λέει δεν έχει δει και τι τρει ομάδε τη πόλη μα ταυτόχρονα στη Super League. Ωραίο. Ωραίο. Νομίζω ότι έχει. Α, όχι, έπεσε πάω ο Ηρακλής και δεν ήταν ο Άρης. Δεν ήταν ο Άρης. Σωστό. Ναι. Εγώ πάντως άλλο έχω. Εντάξει, εσύ δεν γράψαν αυτό που θες. Δεν εσύ, γράψαν ακόμα. Γράφουν ωραία πράγματα. Ωραία, ωραία. Γράφουν ωραία πράγματα. Εγώ άλλο είχα κατά νου γιατί είμαι πονηρό μυαλό. Ναι. Έτσι. Τα προγνωστικά δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, ρε φίλε. Έχουμε το πάω Κάρης τώρα να πάμε να δούμε. Μισά λεπτά. Δεν μου γλιτώνει. Κώστα. Ναι, Κώστα, σε μιλάει ένα. Λέγε ρε αγόρι, λέγε. Με έχει βάλει πάω, ξέρει. Να σε ιντριγκάρω κι εγώ. Όπα. Οπότε την κάνει την πάει πάω, τσάκου θα με βάζει να βγαίνω στα κανάλια, να δημιουργώ και εγώ ίντρικα. Οπα. Δεκτό, έτσι θεμητό.
Εσύ ρε φίλε, τι να δημιουργήσει σύντρικα. Κάτσε τα προγνωστικά. 2-1 ο Ατρόμητος. Τελευταίο σφύριγμα από τον Τζοβάρα. Ο ΠΑΟΚ για πυρός και σιδήρου καταφέρει να περάσει από το Περιστέρι. Ολυμπιακός με το Βόλο. Θα δυσκολευτεί πολύ για να του βγάλει την ψυχή. Δεν ξέρω να κερδίσει κιόλας. Μισό 0. 0 ως ένα γκολ. Άντερ. 5-0. 1-0 γράψε. 0 ως ένα γκολ. Άντερ. 5. Πάμε παρακάτω. Μην πιάσει τη μισκή πάλι. Χάνθ. Γιάκ με τη Λαμία. Θα κερδίσει. Πόσο? 2-0. Άλλο, παρακάτω. Είσαι μεγάλη αμαρτία, Ραπτόπουλε, αυτό μόνο σου λέω. Στα Αργιανά είσαι όαση. Είσαι μπροστά χιλιόμετρα. Πανιόνιος Λάρισα. Πανιόνιος Χ. Ξάνθη, Αστέρας. Διπλό. Διπλό. Ναι, διπλό. Ο λόγος? Τι ο λόγος? Ο λόγος είναι ο θείος μου ο Θεολόγος. 1-2. Όχι, όχι. 0-1. Όχι. Διπλό. Όχι ρε παιδιά, ποιος το είπε αυτό? Πάμε παρακάτω, λέγει. Άρης Παναθηναϊκός. Άρης Παναθηναϊκός, 1-1, όλοι ευχαριστημένοι. Ποιος θα βάλει γκολ από τον Άρη? Ποιος θα βάλει γκολ από τον Άρη? Ο Σούργεν. Ο Ξεοσάσα. Ο Ματίγια. Ο Ξεοκορχούτ. Ο μπροστινή δύσκολα, ούτε εκείνη από όσο μπροστά. Και ο Πανατολικός. Βλέπω ισοπαλία με πολλά γκολ, 2-2. 3-1. Έχω μπάρα σήμερα, κάνετε ρε παιδιά. Κρίμα λέει που δεν ακούγει στο ίντερνετ. Σταμάτα, μην το επαναλαμβάνει. Τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε, πάλι. Πας και ξυπνήσω τον τεχνικό μας να πάει γρήγορα. Έχεις δει κανένα κομμουνιστή τεχνικό να ξυπνάει πριν τις 12? Κομμουνιστής είναι και αυτός. Είπα και εγώ δεν πει τη λέξη κομμουνιστής. Άμα είσαι τεχνικός και δεν είσαι κομμουνιστής, να ζητάς εργατόρες τα δεκάλεπτα, τα τέταρτα. Τα τέταρτα, διαφημίσεις, τα break. Άμα ξυπνάς πρωί, τι τεχνικός είσαι? Ναι. Ρε Μπαγάσα, είπες όλη είναι δεκάδα του Άρη. Ο Άρης έβαλε 4 γκολ, δεν πέτυχε ένα σκόρερ. Άστα τα σκόρερ, εγώ μαζί σου με. Έπιασε την κοινή. Εντάξει, τότε, το πάω πάσο. Εντάξει, λοιπόν, και έχουμε αυτά. Είπε ο Ολυμπιακός εύκολα, κουτσά στραβά, εύκολα θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν θα και φοβάσαι. Δεν είναι εύκολα. Όχι, εύκολα. Θα του βγει το γάλα, λες, κόκκινη, κόκκινη κάρτα, αυτά γράψτε τα όλα. Γράψτε τα αυτά γιατί έχω στήσει του κοχώνε και εκτίθεται. Κόκκινη κάρτα. Κάρτα, ναι. Έτσι. Ναι. Και. Άντερ διπλό. Άντερ διπλό. Άντερ 0-1. Ένα 9χρονο λέει δεν έχω δει ποτέ, λέει, τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει δει ποτέ τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Ναι. Και αυτό σωστό. Συμβαίνει. Σωστό. Και αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, όχι Δήμο μου, δεν είναι αυτό η απάντηση. Λοιπόν, πάμε και στο Παοκάρι σιγά σιγά να το πούμε. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε αγωνιστικά. Πόσο δίνει το over 8 corner? Κάτσε γιατί έχουμε μήνυμα από την. Α, ακουγόμαστε λέει. Ακουγόμαστε, παιδιά, βαράτε. Δεν κουλιάνε, μοίρε γάλα. Τι μοίρε, γόρι μου. Πέντε φορές φρένο, ακουγόμαστε, δεν ακούγαμε. Τι να κάνουμε αφού είναι το θέμα. Πες μέσα, μίλα. Σε πόσες χιλιάδες μας ακούνε. Όποιος ακούει, σε ακούει, όποιος δεν σε ακούει, δεν σε ακούει. Αν πω στην περιπέτεια, μ' ακούει, δεν μ' ακούει, δεν μπορώ. Έσφιξες. Λοιπόν, πάω κάρι. 8 corner συν. Α, κάτσε ρε φίλε τώρα, αρχίσαμε και αυτά τώρα. Τι τρίπλα είναι αυτή που με έκανε. Πόσο δίνει? Τι έχει γίνει κουμαρό, που σε έχει κάνει ο κόκκινο. Εγώ ξέρω, σε μιλάω πολύ για στοίχημα το πρωί, βλέπει. 8 corner συν. 8 συν corner, θα σε πω τώρα πόσο. Για, σάμε. 8 over 8,5 corner το match, έτσι. Ναι, για δε το λίγο. Θα σε πω τώρα. Α, μήπω δεν έχει. Α, corner, να το εδώ. Over 8,5 corner, 2 φράγκα. Καλό είναι. Σ' αρέσει, ε. Μ' αρέσει. Αλλά. Κόκκινη κάρτα. Και κόκκινη θες. Κόκκινη κάρτα. Θες και κόκκινη. Κοίτα να δεις τον Παγάσα. Να πούμε, θα δώσω και τις αποδόσεις σιγά. Με δύο κίτρινες μετράει άμα βγει ένας. Πώς μετράει? Ωραία, για δες κόκκινη κάρτα. Θες και κόκκινη κάρτα γενικά. Ξύνες να δώσεις ο Σιδηρόπουλος. Πόσο βλέπεις ο Σιδηρόπουλος? Φωνάζει σωστά ο Άρης? Για μένα φωνάζει γιατί πρέπει να έρθει ξένος διαιτητής. Σωστά φωνάζει. Δεν φωνάζει. Σωστά φωνάζει. Σωστά ο Άρης για τον ξένο διαιτητή. Φωνάζει για τον Σιδηρόπουλο. Άμα ήταν άλλος διαιτητής δεν φώναζε Έλληνας. Γιατί? Γιατί δεν τον ενοχλούσε. Ο Σιδηρόπουλος είναι κολλητός του Ζαγοράκι, να πούμε. Λες. Είναι κακό να είσαι φίλος με κάποιον? Όχι, όχι, δεν είναι κακό, αλλά για μένα φωνάζει σωστά ο Άρης για τον διαιτητή, να ξέρεις. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί το συμπεριφέρεται η Κέρδη σαν μικρή ομάδα, ενώ δεν είναι. Τι είναι? Τι είναι? Είναι ντέρμπι, πάω κάρι, παίζει, δεν είχαμε ξένους διαιτητές. Με το Τερζή προπονητή θα πατήσει μεγάλη ομάδα. Εντάξει, να κάνω αυτό. Εδώ έχουν να κάνουν θέμα με δεν γρηγορία, έχουν τα ανακλαστικά. Ευχαριστία θα πάει με τα κοκάλινα γυαλιά και θα λέει τη σύνδεση στον Τερζή. Άκουτε σου λέω. Εντάξει, ναι, δεν είναι κακό αυτό που θα πάμε με τον Χαριστέα. Δεν σου λέω τι είναι κακό, σου λέω τι είναι. Δεν σου λέω τι είναι κακό. Έπεσε ο Άσο, πέφτει κι άλλο. Ένα 43-44 πήγε. Ναι. Κάποιο μήγε πάει ένα 55. Η κόκκινη κάρτα, ρε, πόσο δει. Φαγώθηκε με τι κάρτε. Κόκκινη κάρτα, ο Σάσα, πόσο δει. Ο Σάσα να φάει κόκκινη κάρτα. 2,80. Καλά είναι. Ο Σάσα συγκεκριμένα. Όχι, γενικά. Απευθείας κόκκινη κάρτα. Όχι, δύο κίτρινες. 2,80 απευθείας, δύο κίτρινες. Γιατί απευθείας πληρώνει 7, γι' αυτό σου λέω. Δεν θέλω απευθείας. 2,80. Άρα ναι. Λες corner, over 8 και κόκκινη κάρτα. Γράφτα αυτά, γράφτα. Σκορ θα πει ή κοκοκό. Σου πω 2-1 τον Μπάοκ με ανύπαρκτο πέναλτι.
Φάουλ γκολ, ναι. Σιδηρόπουλος, ναι. Θα σπρώξει και θα ρουλιάζει ο Άρης κανένα δύο εβδομάδες. Θα ρουλιάζει ο Ολυμπιακός παρέα με τον Άρη. Μαζί θα ρουλιάζουν, ναι. Και εσύ θα λες να μας τη στούμπα. Να πούμε, ναι. Ο νόμος τη στούμπα, ρε φίλε. Ο νόμος τη στούμπα. Εντάξει, να κάνουμε, αφού έχουμε ένα νόμο τώρα. Εδώ τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, φιλαράκι. Τι έχει σεξουαλικό περιεχόμενο. Ναι, έχει πρωί-πρωί. Άμα έχει σεξουαλικό περιεχόμενο. Ας ακούει και Τσαπαύλο τώρα θα μας λέει πρωί-πρωί. Είστε με σηκωμένη την διάθεση. Την διάθεση. Άστο τώρα καλύτερα. Σας ταΐζω, σας ποντίζω και έχετε. Και θα έχει δίκιο. Πρωί-πρωί το παίρνει και μπαίνει που λέει το άλλο το ράμπι. Το ακούς το άλλο το ράμπι. Το παίρνει λοιπόν. Τελείωσε. Αυτά ήταν τα αποκλειστικά. Θες να κάνουμε μια σούμα για να επιστρέψει. Ποιο μάτσο πάω κάρση μα πιο έντονα, ρε φίλε. Θυμάμαι το, και πούν και φίλοι μετά. Θυμάμαι το πρώτο ΠΑΟΚ-Άρης που πήγα 10 χρονών. 10 χρονών, τι έγινε το μάτς, πώς έληξε. 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον Γκουερίνο. Σκόρερ. Θυμάμαι το επόμενο Άρης ΠΑΟΚ. Όλα τα θυμάσαι. Που στον πάγκο. Εσύ στον πάγκο. Εδώ γκέλα έχει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Γκέλα έχει. Αφού είσαι στον πάγκο, τι του Άρη τον πάγκο ήμουν. Στο Άρη του. Του επηρέασε και του δύο χείρδε, μήπως. 25 Μαρτίου του 79. 79, ναι, εμείς είμαστε ακόμα. Πέναλτι ο Άρης, 1-0 ο Πάλα στο 15. 1-1 ο ΠΑΟΚ. Στη σέντρα δίνει ένα μπουνίδι ο Μπαλής στον Πονδαμανάκη, κόκκινη κάρτα ο Άρης. 10-11. 1-1 έληξε. 1-0. Πάντως να πω ένα στατιστικό. Θυμάμαι μια γκολάρα του Κωστίκου την επόμενη χρονιά, 79-80. Πάω κάρι 2-0 με 2 γκολ του Κωστίκου. Ναι. Τον οποίο τον γούσταρα πολύ σαν φόρ. Χτάραρε ο Κωστίκος. Ορισμό του φόρ. Το θυμάμαι χειρός. Ένα στημένο που βγαίνατε και οι δύο UEFA το 80-81. Την κάναμε δουλειά. Την κάνατε 1-1 με τον Σιγκατζίνδρο. Τότε ίσω να είμαστε λίγο καλύτερα από ότι τώρα. Την είχατε στήσει 1-1 το μάτς. Εντάξει, αφού βολευόμαστε. Θυμάμαι το Άρης Πάοκ 0-1 με τον Κωστίκο που κάνανε αποχή οι Παοξίδε και ήταν διάσπαρτη του Χαριλάου. Και πήγαμε παντού όπου θέλαμε. Άρης Πάοκ 0-1 ναι. Το 80-81. Εγώ... θυμάμαι πάρα πολλά. Από μικρό θυμάμαι πολλά. Να σου πω ένα στατιστικό στοιχείο που το ψάξα χθε γιατί κοιτούσα έτσι. Να δω τι γίνεται. Θυμάμαι να πάω κάρι 0-2 με Αντώνη Γεωργιάδη Γκουιντάρ που ήμουν στη θύρα 1. Να πω ένα στατιστικό ενδιαφέρον στοιχείο, έτσι στατιστικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ Σεπτέμβρη μήνα δεν έχει χάσει ποτέ από τον Άρη. Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη μήνα. Ποτέ. Οκτώβρη έχει χάσει. Οκτώβρη έχει χάσει, Αύγουστο έχει χάσει. Ναι. Το Σεπτέμβρη έχει παίξει 6 φορές. Για πέστε. Είτε στο Βικελίδη είτε στην Τούμπα. Ναι. Ο, τα έχω εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Είτε στο Βικελίδη. Στατιστικό ωραίο, ναι. Και έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι. Δεν έχει χάσει όμως ποτέ Σεπτέμβρη μήνα από τον Άρη. Έτσι, ναι. Αυτό το βάζω στην κουβέντα μας μετά. Και έχω πάει και σε ένα 77-78 κύπελο ημιτελικό κύπελο Άρης ΠΑΟΚ 0-1. Ναι, ναι. Στο 119 ορφανός. Θυμάμαι δύο συνθήματα των Παοξίδων. Για πες το ένα. Έχει μητέρα και πατέρα. Ποιος! Ποιος! Ο Κώστας Ορφανός. Αλλά τι ωραία συνθήματα χωρίς Πινελή. Επειδή έπαιζε ωραία μπαλά ο ΠΑΟΚ με Πετρόπουλο προπονητή, το άλλο σύνθημα ήταν τι καλό, τι καλό, το μπαλέτο του Πετρό. Έλα ρε φίλε, εσύ ωραία συνθήματα χωρίς Πινελή, χωρίς τίποτα. Είχε ξύλο. Με μπαλέτο, ξύλο. Είχε. Λοιπόν, τι δεν έχει δει πάντως, έτσι γιατί απαντήσατε αρκετοί, ένα 9χρονο παιδάκι θα πάει 5η δημοτικού φέτος. Εγώ πάντως έχω και ευχάριστα νέα για όλους εσάς τους φίλους του Ρίντζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις για τα αυτοκίνητα Carol Car συνεχίζονται και για τα μετρητά. 5.000 ευρώ ή ένα Renault Twingo, παρακαλώ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 1.30 και Κυριακή στις 12.30. Καλή επιτυχία σε όλους. Το μόνο που να κάνετε είναι να πάρετε τον λαχνό και να περιμένετε. Περιμένετε λίγο ακόμα μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Επιστρέφουμε με το τρίτο ημιωράκι με πρωτοσέλιδα, με ντέρμπι πάω κάρι, με πολύ κουσκούς μέχρι και τις 10 ράπενκουλ και κάζα σαν πλήκτρα. Φίλοι, το ξέρετε πλέον όλοι. Είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση, παρακαλώ. Ένα από αυτά τα προνόμια είναι η απεριόριστη ομιλία με όλη την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς με τους αγαπημένους σου χωρίς να σκέφτεσαι ότι θα τελειώσει ο δωρεάν χρόνος. Στη Wind το ξέρουν αυτό και έτσι με το Wind One σταματάνε τις χρεώσεις για ενδοοικογενειακές κλήσεις. Αυτό είναι το Wind One. Μάθετε όλα τα προνόμια στο wind.gr. Κάθετος Wind One. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Rap and Cool Show, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Κωνσταντίνε, να πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Ολοκληρώσαμε τα μάτς. Φτάνει ρε τα πρωτοσέλιδα. Όχι, όχι, τα δούμε τα πρωτοσέλιδα. Να τα δούμε. Θα μάθουμε πράγματα. Όποιος διαβάζει τα πρωτοσέλιδα. Όποιος διαβάζει τα πρωτοσέλιδα βλέπει τι γίνεται από πίσω. Να ξέρεις. Είναι να βγουν τα πρωτοσέλιδα, ναι. Αλλάζει η θεματολογία. Ρε. Ναι, η θεματολογία μπορεί να αλλάξει, αλλά το κεντρικό το νόημα δεν αλλάζει. Λοιπόν. Άνεμος, αήττως στην Ευρώπη Ολυμπιακός του Μάρτης ο Καραϊσκάκη,
όλα τα λεφτά Βαλμποενά, ο Ποντένσο και ο Γιγέρμε. Εγώ θα πω και ο Μπουχαλάκης που τον κράζεται. Πολύ αργός είναι ο Μπουχαλάκης. Είναι παραφωνία σε αυτό το Ολυμπιακό. Παραφωνία, αλλά είναι αυτός που τρέχει πιο πολύ από όλους. Παραφωνία είναι. 11,7 χιλιόμετρα έκανε προχθές με την Τότεναμ. Είναι αυτός που έτρεξε πιο πολύ. Να σε πω κάτι. Ένα με πείσε. Αυτό που κάνετε στατιστικά στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι στατιστικό αυτό, δεδομένο είναι αυτό. Έχει πυροβολήσει να πούμε. Δεν λέω πόσο τελικές έκανε. Λέω πόσο έτρεξε ο Μπουχαλάκης. Δεν σου λέω στατιστικό. Σου λέω έτρεξε πιο πολύ από όλους. Ξέρεις πόσο έτρεξα εγώ. Πόσο έτρεξε? 9 χιλιόμετρα. Ωραία. Σε μία ώρα. Ναι. Ωραία. Πώς τα έτρεξα? Τζόκινγκ, περπάτημα, σπίτι. Λες εσύ τώρα, ναι. Δηλαδή ότι ο Μπουχαλάκης τρέχει. Με ένα τέμπο. Με ένα τέμπο, λες. Δεν πάει να τρέχει και 50 χιλιόμετρα. Να σου πω κάτι. Ο Μπουχαλάκης τρέχει 11 χιλιόμετρα. Πόσα είναι παραγωγικά, πόσα είναι στην τρύπα να μπουν. Λες δηλαδή είναι πάλι ότι τρέχει ανέτεια. Εγώ λέω ότι έχει κουμπώσει χαλάκι. Ο Μπουχαλάκης είναι παραφωνία στα χαφ του Ολυμπιακού. Okay. Είναι αργός. Ναι. Εντάξει, μεγάλη μπάλα δεν ξέρει. Όποιο δεν ξέρει μπάλα έχει ποδάρια. Αυτό λες. Εντάξει. Ανέκρυκτος πάει σε ένα τέμπο. Ναι. Κοίτα, ο Κούις ήταν τέτοιος. Κούις σε παιχτάρα μου. Ο Κούις όμως σου βάζει 20 γκολ το χρόνο. Ναι, ναι. Σε αυτό το τέμπο. Ναι. Έκοβε. Εντάξει. Ψηλά σου κάνε γκολ. Στα center back ερχόταν. Φάουλ, ιστορίες, κακό. Δηλαδή αυτό για να σε. Τι σκόρε είναι ο Μπουχαλάκης, σαν τον Κούι, α πούμε. Όχι, δεν είναι σκόρε. Είναι, α πούμε. Η αεροσυλία δεν συγκρίνει. Είναι να σηκωθεί, να γίνει σέντρα, να πεταχτεί, να κάνει γκολ με το κεφάλι. Τι Μπουχαλάκης, τη πλάκα του. Άρα λες ότι έτρεξε 11 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο. 9 έτρεξε εγώ 51 χρονών. Ο Μπουχαλάκης που έτρεξε 11. Έτσι λέει, έτρεχε με το αυτοκίνητο, λέει 9 χιλιόμετρα. Ποιο το είπε αυτό. Λοιπόν. Αφήνουμε, είναι το αγαπημένο του ένθετο τα προσέλια του Φερέτη. Δεν τα γουστάρει ο Φερέτη. Τρελαίνεται πλέον. Δεν θέλει. Διάβασε, λέει, να δω πίσω από το νόημα τι κρύβεται. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα. Έχει αποθεώνει τον Ολυμπιακό. Το ξαναλέμε, να δώσουμε την είδηση που τη γράφει και εδώ πέρα. Τι να πουλήσει δηλαδή, τον Ιβάγια. Όχι, όχι, εννοείται θα πουλήσει. Πουλάει Ολυμπιακό. Ελκαντουρί επέστρεψε κανονικά από χθες, είναι στη διάθεση. Άρα πάω χιάρι πάνε κομπλέ στον τερμπ. Έχω ένα καλό καστρεντερολόγο. Ναι. Το Θανάσιο Δημητριάδη. Άμα τον πιάσει και αν κόψουμε τώρα στο ημίχρονο τον Καντούρα, το στείλω, τον κάνει κολονοσκόπηση. Ναι. Καντούρα είναι σαβούρα, ρε. Σαβούρα. Σαβούρα είναι. Ωραία. Κράτα το και αυτό λίγο για να το έχουμε για Δευτέρα. Ο Καντούρα είναι σαβούρα. Το κρατάς. Δεν είναι σαβούρα, εσύ τι λες δηλαδή. Όχι, δεν είναι σαβούρα. Επειδή σε είπε ο Λευτέρης ο Δούκας. Ποιο Λευτέρης. Εγώ δεν μιλάω. Εσύ είναι φίλος. Εγώ δεν με το Λευτέρη, εγώ να από το 3. Το 3, αλλά κοίταξε να δει. Μπαμ, μπαμ, μπήκε, του έσκησε. Ωραίο! Με το βαβάκι, με το γάντι και. Δεν μου λες, ναι. Εσείς οι παοξίδες. Ναι. Έτσι, περάσεις αγοράκιδες, βρίζεις. Γουστάρουμε έτσι. Περίμενε. Είναι, είναι κάφρος ο Δούκας και τα λοιπά, δεν λέγατε. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι κάφρος. Όχι, λέγανε τον κάφρο. Απλά λέω ότι είναι ένας χαρακτήρας πολύ. Ξέρεις πολλούς. Οξύθυμος. Ναι, ωραία. Ναι. Ξέρεις πολλούς να έχουν καλύτερο γραπτό λόγο και από τον Δούκα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ. Πολύ στη φάρα την Παοξίδη και πολύ καλή επιλογή. Τα άντε πάμε παρακάτω. Πολύ καλή επιλογή. Και Παοξάκι και IQ ανεβασμένο. Ξέρει να μιλήσει ελληνικά. Σούπερ, τούρμπο. Εκεί στα γραφεία τη Τούμπα παίζει ένα νομό. Όποιο και ανέβαινε, όποιο και πήγαινε, πάντα πήρε κάποια γκρίνια. Είχατε τον Κωνσταντινίδη 12 λέξεις φωνή, ήταν 3 σύμφωνα. Σα αγοράκι 5 φωνές. Άσε τώρα έναν άνθρωπο εκεί πέρα, μια χαρά είναι. Αλλά τι, σα είπαν εκεί. Πριν έρθει ο Λευτέρης. Σα είπαν εκεί. Ποιο είπανε. Εκεί τα γραφεία. Σα είπανε ο Καντουρί είναι χαφ. Και εμένα μπορεί να με πούνε ότι ο Χριστός ήταν μαύρος. Ναι. Που λέω Μποκολόκο. Ναι. Πρέπει να το πιστέψω δηλαδή. Ναι. Τι ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Ναι. Και να σου πω πάλι τα δικά σου τα λες, Κωνσταντίνε. Τι να σε πω. Ο Καντουρί θα μου πει ότι ο Καντουρί δεν σ' αρέσει. Ο Μαραγκός ήταν χαφ. Ο Νάγκμπε ήταν χαφ. Ο Φραντζέσκο ήταν χαφ. Και τι έκανε ο Πάοκ με αυτά τα χαφ, Κωνσταντίνε. Έστεινε τα μάτια με τον Ολυμπιακό. Με τον Πακατούδη. Αυτά κάνατε. Τίτλου δεν έπαιρνε πάντω. Στην με τον Καντουρί έχει πάρει ντάμπλ και δύο κύπελα. Δεν με ενδιαφέρει. Τρόπε δεν θέλω να πω. Και μεγάλα center forward αλλά τον κόσμο δεν πήραν γιούρο ναι. Και πήρε ο Χαριστέας. Τι πάρα πει ότι ο Χαριστέας είναι σπουδαίος σεντερφόρ. Είναι, το timing. Το timing. Καλό σεντερφόρ ο Χαριστέας, ο Ναδική. Για τον πήρατε και εσείς. Πορεία στον Άγιαξ. Πού να βγουν Αριανάκη, τι να κάνουμε. Ναι. Και Σιβρέμι και στον Άγιαξ και γιούρο, μια χαρά σεντερφόρ. The special. Αυτό ποιο είναι ο χοντρό. Ο φίλο ο Μάρτιν. Και αυτό χοντρό. Τι αδύνατο είναι. Τον πήραν οι άλλοι, άμα πάνε σαν Τσίπρα συνέχεια, είδε πώ είναι τη φωτογραφία. Σε εσύ καρδιά πώ βουλώνει έτσι. Βουλώνει η αρτηρία, ναι. Ο Μάρτιν πάει όλα τα κοντέρ, απειλεί τα ποσοστά του Βαλβέρδε και του Μπάγεβιτ, λέει εδώ πέρα. Ναι. Άντως ο Βαλβέρδε. Αυτό είναι ένα μάθημα για όλου. Ο Μπάγεβιτ ναι. Ήταν πολύ καλό από τη μέση και μπροστά. Τακτική, ήτανε. Εγώ τον παρακολουθούσα. Ναι. Άμυνα δεν ήξερε να κάνει. Ναι. Αλλά είχε παιχταράδες πάντα του που πια πήγαινε. Παιχταράδες, προεδράδες, διεκτάρες. Είχε όλο το πακέτο. Είχε όλο το πακέτο, μαντές. Ναι. Ο Ολυμπιακός
φέτος δείχνει το μάθημα πάλι ξανά σε όλους ότι αν θες να φτιάξεις ομάδα πρέπει να κρατήσεις τον προπονητή. Μάλιστα. Δεν τον αλλάζει τον προπονητή σαν τα πουκάμισα. Άλλωστε τώρα που θα χάσει το πρωτάθλημα, τον προπονητή. Για τον Λουτσέσκο εσύ τώρα. Εγώ πετάς τώρα εγώ με Λουτσόσκυλο, τα έχουμε πει. Αλλά τον Αμπέλ Φερέ θα τον στηρίξω όσο δεν πάει. Γιατί, τι είναι, γκόμενά σου είναι. Όχι, γιατί είναι καλός προπονητής. Πού το ξέρεις εσύ. Το ξέρει, τον είδα. Τι το Περιστέρι, τον είδες. Το άλλο το άλλο πέρναγε. Ο Γούντα στο κέντρο. Ο Μπουχαλάκης είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης του Μάρτινς, λέει. Ναι. Έχει και αλήτικη παλιά 87, λέει 25, για να βάλει γκολ, λέει ο άλλος, αλλά δεν το βάλε. Κοίτα, φίλε, όταν μιλάς για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, έτσι, βάζεις ψηλά στάνταρ στην κριτική των παίκτων. Εδώ έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Άμα αυτό είναι τώρα ο Γκαντουρί να παίξει στην Ξάνθη. Καλώς είναι. Σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο. Γιατί σου λέει 6 λεφτά μπορεί να πάρει ό,τι θες. Πόσο κοστίζει ο Καντούρη στον ΠΑΟΚ? 1 εκατομμύριο. Κοστίζει, ναι. Ωραία. Τι θα το κάνω εγώ κριτική. Κοστίζει. Δηλαδή θα πάρω εγώ ένα μάξι 30.000 ευρώ και στις 10.000 χιλιόμετρα θα μου κάψει φλάντζα και βαλίς και θα πω εντάξει. Δίκιο έχεις. Έλα, καημένε τώρα. Δίκιο. Αλλά δεν το λες ότι είναι κακός παίκτης. Κακός παίκτης είναι. Εκεί έχω εγώ την αίσθηση. Κακός ότι δεν είναι κακός παίκτης. Ότι μαρκάρι... παρουσιάζει φλάντζα είναι για ξεμονικό. Μαρκάρι της πλάκας ψηλά μέτρες και άλλο και 1,90. Ναι. Ναι τώρα... κεφάλι γίνα 15 σέντρες. Μια φορά δεν πήδηξε το 1,90 να μου κάνει κάτι. Ναι. Στα center back θα πάρει κεφαλιά ο Βαρέλα, ο Κρέσπο αυτός δεν θα αποκρούσει. Θα πω εγώ 1-1. Ναι. Σκόρερ δεν είναι. Γρήγορος δεν είναι. Τι στο διάλογο είναι. Τραυματίζεται όμως. Τραυματίζεται ο προστάτης. Έχει θέματα. Θέματα. Άντε ρε Καντουρί, βάλε σε σένα ποντάρω την Κυριακή. Τι να κάνω ρε. Ποντάρω πάνω σου. Ο Λεβέκ επέστρεψε στην μπάλα τώρα που το θυμήθηκα. Ποιος Λεβέκ? Ο Λεβέκ που είχε ο ΠΑΟΚ. Άλλο παλτό αυτό. Ναι, ναι. Πήρε κόκκινη. Παίζει στη Λεμάν. Ποιος τον πήρε στη Λεμάν? Δεν ξέρω. Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής στη Λεμάν? Στείλτε στην κερκίδα των οργανωμένων. Ναι. Στο κλουβί που πήρε το Λεβέκ να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κλείδωσε την πόρτα 2 λεπτά. Όχι παραπάνω. Αν βγει ζωντανό. Live. Τα 7 διλήμματα του Δόνη. Πολλά δεν έχει. Πρώτη σελίδα τώρα. Αυτή τη μάπα του Δόνη πρωί-πρωί. Πολλά διλήμματα. 7 έχει διλήμματα. Ο Δόνη στον Παναθηναϊκό για να πάρω εγώ την εφημερίδα τη live. Ρε, κλείστε την εφημερίδα. Βαλμπουενά ήρθα να ζήσω μεγάλες στιγμές. Κλείστε την τη live. Εδώ έχει όμως ωραίο μήνυμα, ωραίο χτύπημα. Τι είναι? Και μας βγάζει τη φόρα ότι ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για το ότι θα πάει ο Περέιρα στον Θωμαίδη. Ναι. Τρελάθηκε. Λέει, δεν γίνεται να πάει ο Περέρα σε κανάλι του Ιβάν. Ξίδι. Ναι. Όπως ξίδι αν πήγαινε στο Κόκαρη, του Μαρινάκη. Έτσι. Ξίδι έτσι να πείτε όλοι σας. Και επίσης ρωτήθηκε ο κύριος Αυγιανάκης για το δηλώσεις του Μαρινάκη και έκανε τον Μουγκοθόδωρο έκανε. Δεν μίλησε καθόλου. Θα τα πει στον Μπούζο τον Νεοδημοκράτη με ναι. τα ερώστατα. Τα ερώστατα. Τα λες εμένα. Θα τα πει αλλού σε μένα. Τα Νεοδημοκράτικα θα τα πει αλλού σε μένα. Τι ομαδάρα, τι κόσμο αποθέωσε του Φωτός. Εδώ μαζέψαμε όλους τους δεξιούς εκεί στο Μετρόπολη. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Και ένα ο Καλαφάτης και ένα ορφανός ήταν, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δε, πού να αρχίσει. Ποιοι ήταν, η Βούλα ήταν. Η Βούλα έγινε δεξιά. Α, η Βούλα έγινε δεξιά. Η Βούλα όμως να αγαπάμε, έτσι. Την αγαπάμε. Ποιο άφησε εδώ. Ο Ζέρβας δεξιός. Ο Ζέρβας, ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Δεξιός. Εδώ στηρίξαμε Ζέρβα εμείς. Εδώ στηρίξαμε, θυμάσαι. Σαν κομμουνιστή. Τα έχωσε και στηρίζαμε. Διαβάζαμε εδώ πέρα τα ραβασάκια μας έδιναν από πάνω το διαφημιστικό. Εμείς αφού τα χώνει ο Ζέρβας. Ποιο άλλο ήταν. Ο Τζίτζι δεν ήταν. Ποιο ήταν. Πέρασε, τον είδε και ο Βαρδάκης. Έλα εδώ. Λοιπόν, τι ομαδάρα, τι κόσμο λέει αποθέωσε το φως. Κόσμο γιατί. Γιατί γέμισε το Καραϊσκάκι. Έχει άλλα, την τότε να πήγαινε να δει. Ναι, σωστά. Γέμισε το Καραϊσκάκι. Τι γέμισε το Καραϊσκάκι. Πάμε τώρα στο κόσμο. Εσείς sold out κάνατε. Κάναμε, ναι. Πώς δεν κάνατε. Πώς δεν κάναμε. Μήνα κάτι 150 εισιτήρια. Όχι, 150 είχα μείνει χθες νωρίς. Πόσα μήναν. 20. Δεν κάνατε sold out δηλαδή. Κάνατε. Εντάξει, δεν το βλέπουμε σαν πολύ μεγάλο ντέρμπι τότε. Ναι, αυτό δεν θες να πεις, Γιατί στο Άρης ΠΑΟΚ γέμισε όταν έδωσε τη φωτογραφία από πάνω. Δεν είχε, κάτω ήταν άδειο, αλλά αφού δεν μπορούν να δουν από εκείνα τα σημεία. Λοιπόν, φεύγει από τις πρέσπες το πρωτάθλημα και έχει το Βαγγέλα να χαμογελάει. Τι εννοούσε ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης μας. Να μας πει ο Μαρινάκης μας. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία που στηρίζει κουμπάρα του η Ντόρα. Ναι, το πρωτάθλημα της Ντόρας. Για τις πρέσπες που λέει εκεί, ναι. Η Νέα Δημοκρατία ποια ήταν η τοποθέτησή της. Αλλά για ρωτά πες. Το Μπούζο το πρωί με τα παπούτσια. Έλα ρε, 80 ευρώ έχουν τα παπούτσια. Ρωτά το Μπούζο το πρωί με τα 80 ευρώ τα παπούτσια. Κοίταξε λέω διευθυντά. Ναι, τον είπες έτσι, οι γυναίκες έχουν φετίχλο, κοιτάνε τα παπούτσια και τέλπα. Γι' αυτό λέω τα γυάλισες. 80 ευρώ τον άνθρωπο θα τα χάσει. Λέω η Πατουλίδη με είπε, λέω ένα 300, το λιγότερο 400. Εσύ από την Πατουλίδου είπες ότι κάνει 800. Ξέρω εγώ γυναίκα, δεν τίνεται, δεν ξέρει από τι μέσα βγήκε. Ξέρει, αλλά. Δεν ξέρει από φορέματα. Πράσινη. Από γόβες, από αυτά, δεν ξέρει. Όχι, στην πράσινη έχουμε σπουδαίο ηγέτη και ρωματιστή. Ποιο είναι? Με αυτό ψάχνω τώρα. Ο προπονητής ο Μεσίνα έκανε δηλώσεις και είπε για τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Τη live. Αυτή εδώ σήμερα είναι. Σήμερα είναι Παρασκευή. Πού έχει λαϊκή σήμερα? Λαϊκή δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Σάββατο έχει στη Μαρτίου. Αύριο
Πάρτε τις, τη λάι και την πράσινη, τη λήξε τις σαρδέλες. Ναι. Εντάξει. Και βάλτε εκεί και τα, βάλτε τα ψαράκια και πάτε τα στο σπίτι όπως παλιά μας αφαίρανε οι παππούδες μας εκεί στις εφημερίδες. Ξίδης. Το πλάνο για το διπλό. Άρα αλλάζει 3-5-2 Κωστένογλου. Τρέχει λέει ο άλλος ο ψηλός για να προλάβει ο Πορτογάλος. Τον πάρει τον πόντο. Πού, στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Κοίταξε, εάν ο Πανετολικός είχε κανένα 2-3 βαθμούς, θα έλεγα άλλα πράγματα. Τώρα που δεν έχει, είναι δύσκολο. Σ' αρέσει το άσοχη, ε? Ναι, είναι δύσκολο γιατί και ο Πανετολικός. Σ' αρέσει το άσοχη. Παλεύει όλα τα μάτς και στο τέλος δεν παίρνει τίποτα. Ναι. Θα είναι δύσκολο. Και δεν νομίζω να έχουμε. Εγώ θέλω να χάσει συνέχεια ο Πανετολικός. Ναι. Γιατί παίξα στιαπού σε αυτό το φουκάρα τον Κυριακίδη, τον τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα, δεν του πα. Να πέσει, λε. Του κράτησε 4 χρόνια κατηγορία, του πήγε 5-6 κτλ. Τίμιο. Ναι. Καλό αθλητή, καλό παιδί. Τώρα δεν πήγε πουθενά. Ναι, και επειδή 33 του λένε θα στο συμβόλαιο θα προπονείσαι μόνος επειδή είναι χειροδύναμος. Πρέπει να έχεις κανένα μπουνίδι. Έριξε, έσπασε καμιά πόρτα. Τι πόρτα, σαγόνι. Γιατί ασπάσει το δάχτυλο. Ναι. Λοιπόν, μέτρο σπορ. Έχει, τι λέει μέτρο σπορ. Χτυπάει τα κενά αριστερά του. Ποιον έχει. Αριστερά και τον Άρη, αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να πούμε τον Μπούζα, βάλει δεξιά. Δεξιά τον Άρη, αριστερά τον Πάο. Κουμούνε. Χτυπάει τα κενά του Άρη, λέει, και κλείνει τον Ιντέγε. Εντολέ Φερέρα στου επιθετικού γενικότερα. Χτυπάει τα κενά του Άρη. Ποια είναι τα κενά του Άρη. Τι έλατε. Αυτά τα ξέρει ο Αμπέλ. Τι Αμπέλ. Στα άκρα, δεν είναι τα κενά του Άρη εκεί. Τι έχει τα κενά. Ο Σούντγκρεν εκεί είναι θέματα, δεν είναι και. Χτυπήσει λοιπόν. Θα χτυπήσει λογικά από τα άκρα. Κοίταξε, ο Πάοκ που δεν έχει χαφ πρέπει να χτυπήσει τα πλευρά. Στα άκρα, ναι. Θα ανεβαίνουν και ο Γιαννούλης. Ο Άρης δεν έχει να πιάσει το Γιαννούλη και το Μάθος κανένα παίχτη. Εκεί έχει ένα θέμα. Και ο Πάοκ δεν έχει στα χαφ τρεις να πιάσουν στην κόντρα τους τρεις χαφ του Άρη, τους δύο εξτρέμ και τον, και τον δεκάρι. Ο Ντιγκινή λέει και ο Ιντέγ είναι φτιαγμένοι για τα μεγάλα κρίσιμα μας. Συζητήσει και αβέλεθη με την επέκταση του συμβολέου του. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι ωραίο. Μέσα και ο Ελκαντουρί, στη διάθεση του Φερέρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και έχουμε και τις δηλώσεις που έκανε χθες. Πάρτε και το θερμόμετρο μαζί εκεί με τον Ελκαντουρί. Έλα, φαγώθηκες με τον Ελκαντουρί. Θα κάνει διαφορά ο Ελκαντουρί, να ξέρεις. Εγώ το πιστεύω. Θα κάνει. Γιατί θα ξεκινήσει. Ο Πάκρος πρώτα είναι δεκάδα του Πάου. Σιγά τι είναι δεκάδα. Θα παίξει ο Ελκαντουρί με το Σίση. Ποιο Σίση είναι, εγώ μου. Το Μίση. Το Μίση. Το Σίση. Την πριγκίψα. Ναι, Ελκαντουρί Μίση θα παίξουν. Ναι. Στη μία μπάλα. Γιατί χάφει είναι αυτή τώρα. Γιατί τι είναι. Κακή να ζούμε με αυτού δεν κέρδισε. Δηλαδή αυτή καλύτερη από το Άρη του Σκάφ, α πούμε. Με τον Σάσα και τον Ματίγια. Τον Σάσα και τον Ματίγια. Τι δηλαδή, άτε, θα σου πω εγώ για τον Σάσα και τον Ματίγια, για τον Άρη, έκτη θέση καλή είναι. Ναι. Αυτή είναι και για τον Πάο και δική μου για την πρωτοδεύτερη που καλή είναι. Καλή είναι. Αφού δεν έχει άλλου. Καντουρί. Με αυτού, ναι. Ρε Σαββίδη, σε κοροϊδέψαν πάλι. Καλά, είπαμε ο σχεδιασμό ήταν κακό. Τα είπαμε. Κοροϊδέψαν πάλι. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Πήγα κάνια σαχό μαχόφ και δεν φέραμε αυτού. Μπέι ρολ, σε δαγκώσαν το σβέρκο Σαββίδη. Μπέι ρολ. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο τη Μέτρου. Μια χαρά. 50. Κάτω τι παίζει, τα μικρά τι είναι. Κάτω έχει μικρά. Την Europa League, έχει αφιέρωμα στην Εψημή και έχει τις δηλώσεις του Παπασεριανού, χθες τον είχαμε εδώ πέρα. Ενότητα, όχι εργασμό. Αν την προσέξουμε την Εψημή. Βέβαια, ψωμάκι. Έχει ψωμάκι. Ναι. Πολλοί αγοράζουν εφημερίδες και φωτογραφίες και αυτά κτλ. Η Εψημή είναι ένας θαυμαστός κόσμος. Βέβαια, μπράβο Κωνσταντίνε. Πρέπει να τον ενισχύσουμε. Και γίνεται πάρα πάρα πολύ καλή δουλίτσα εδώ πέρα στο Μέτροσπορ, έτσι. Λοιπόν, το quiz να το θυμίσουμε άλλη μια φορά γιατί πλησιάζουμε στο τέλος του μιωρού. Τι δεν έχει δει ένα 9χρονο παιδάκι. Το οποίο θα πάει φέτος πέμπτη δημοτικού. Ναι. Κάτι δεν έχει δει ρε παιδί μου όλα αυτά τα χρόνια. Γελάς πάλι εσύ. Ναι ρε, αφού δεν το έχει δει ρε Κωνσταντίνε, τι να σε κάνω τώρα. Εγώ φταίω. Λοιπόν και μια που γελάς, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τη Βόλτον, γιατί έχει καταπληκτικές προσφορές φίλε. Χθες έβλεπα πάλι ένα φιάλτη, τον έβλεπα. Μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος λέει φουσκωμένος. Πετάχτηκα, ανοίγω πόρτες και μετά σκέφτηκα, λέω αφού κοιμάμαι, αντί να κάνω, λέει στο σπίτι, έχω Βόλτον. Άρε παιδιά, η χρέωση είναι χαμηλότερη και από αυτή του νυχτενού ρεύματος όλη μέρα με κλιμακούμενο πάγιο και δεν υπάρχει περίπτωση να μου ήρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε τους εφιάλτες και μπείτε λοιπόν τώρα στο Volton.gr ή καλέστε στο 11300. Volton.gr, Κωνσταντίνε μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο θες τώρα, θες να πάμε break, θες να πεις να θυμηθούμε καμιά ρετρό ιστορία, τι θες. Τι ρετρό ιστορία. Από πάω κάρις, παιδί μου, εντάξει, πάω κάρις. Ρετρό ιστορία από πάω κάρις. Ναι, ναι. Εκτός, θέλω να πω εγώ μια ιστορία ευρωπαϊκή. Έγινε χθες, ο Αρεολά, είχαμε ανταλλαγή τερματοφυλάκων Παρί με Ρεάλ. Έτσι, το καλοκαίρι. Ο κοντός πήγε. Ναι, ο άσχημος πήγε στην Παρί και ο Αρεολά πήγε στην Ρεάλ. Και οι δύο άσχημοι. Όχι, ο Αρεολά είναι καλός. Ποιος είναι ο Αρεολά. Δεν το λες άσχημο. Ποιος είναι ο Αρεολά. Ο τερματοφύλακας που παίζει τώρα στην Ρεάλ. Ποιος είναι. Τι ποιος είναι, να σου δείξω, να σου δείξω. Τέλος πάντων. Τι ωραίος. Ο Αρεολά λοιπόν μετά το τέλος του αγώνα, επειδή ήταν τόσα χρόνια στην Παρί, πήγε σε αποδυτήρια της Παρί να δει τους πρώην συμπαίχτες. Καλά έκανε. Ναι. Έβγαλε φωτογραφία όμως. Και καλά έκανε. Με τον Μπαπέ να πανηγυρίζει να κάνει αράν, χαρούμενος. Ωραία.
Τον είδαν οι οπαδοί της Ρεάλ, ναι, και τον ξεπάτωσαν τα μπρίκια. Ναι. Τι είναι αυτά, εμείς τρώμε τρίμπαλο και εσύ πας και γελάς και διασκεδάζεις από τον άλλο ομάδων. Ναι. Και ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, Κωνσταντίνο μου? Ότι όλοι οι οπαδοί είναι ίδια γουρουνάδες. Ακριβώς. Ζήτησες γνώμη του παιδί, γιατί λέει εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Τον απειλούσαν, τον κάναν, τον ράνανε. Τι να τον κάνουν, γιατί τον απειλούσαν. Εντάξει, σου λέει τι είναι αυτό, να του αρεολά, δεν το λες άσχημο. Μια χαρά είναι, παλίκαρος είναι. Άσχημος γέρος θα γίνει. Άσχημος γέρος μπορεί να γίνει, αλλά τώρα δεν το λες άσχημα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά τα ρίχνει τα κομμενάκια. Οπαδοί... Έφαγε τρελό κράξιμο. Οι οπαδοί, η ψυχή του είναι βρώμικη, είναι μαύρη, είναι. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Είναι οπαδοί, ρε φίλε. Είναι μαύρη η ψυχή του. Κενά πολλά συναισθηματικά έχουν. Εντάξει, είναι οπαδοί, τι να κάνουμε. Πάνε την πέφτουν στην ομάδα γιατί έχουν άλλα κενά. Έχουν οι οπαδοί θέματα ψυχολογικά, να ξέρει. Ζήτησε συγγνώμη. Για να είσαι οπαδό θρησκευτικού αυτού οπαδικού ποδοσφαιρικού κόμματο. Σίγουρα έχεις μέσα σου κενά. Ναι. Αν έχεις την ανάγκη δηλαδή τόσο έχουνε πολύ. Έχουν κενά δηλαδή και ο παδί τη Ρεάλ Μαδρίτη που πήρε 3 χρόνια του Champions League. Δηλαδή φτάνει και στο υψηλότερο επίπεδο. Άλλο τι λέω. Κενό να έχει ο παδό τη Ρεάλ. Τώρα, ρε, τώρα. Όταν είσαι ο παδό μια συγκεκριμένη παράταξη, γενικά σου λέω εγώ, ναι, και είσαι φανατικά ο παδό, έχεις ψυχολογικό θέμα. Μάστε. Τόσο πολύ έντονα όταν το παρουσιάζει. Έχεις θέματα. Εγώ λέω ότι η φανατίλα ξεπερνάει τα πάντα στο μυαλό του. Έχεις μετριότητα, θες να ταυτοποιηθείς με δυνατούς. Θες, ναι, να ταυτοποιηθείς. Θες να κερδίσεις συνέχεια. Είσαι ακοινώνητος, θες να κοινωνικοποιηθείς. Έχεις θέματα. Ωραία. Τώρα έχουμε σίγουρα πολλά, ναι, θέματα να μας πει η Σμαράγδα μας, το κορίτσι μας εδώ, η Μπασάκου. Η ανάγκη να οπαδοποιηθείς. Είναι, ναι, απαραίτητη από κάποια στιγμή στη ζωή μας. Η ψυχή σου έχει θέμα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου. Θα επιστρέψουμε με γραμμές, με απάντηση στο quiz, με πολύ κουσκούς μέχρι και τις 10 με τις γραμμές. Τώρα μου έδωσε το WinDoan και θα τα δω όλα εκεί. Το ξέρετε φυσικά το WinDoan. Το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Αν έχετε λοιπόν καμιά καλή σειρά, έτσι στείλτε μου παιδιά να αρχίσω να την παρακολουθώ. Και αν θέλετε κι εσείς 12 μήνες δώρο Netflix, μπείτε στο win.gr, win1 και ενημερωθείτε παρακαλώ. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, rap and cool και κάζα μέχρι και τις 10. Ο τεχνικός μας ο Χριστάρας, ο οποίος δίνει μάχη. Ο Χρήστος το έκανε. Μας έχει στείλει τώρα, μου έχει στείλει μια ενημέρωση για τους φίλους που δεν μπορούν να ακούσουν το ίντερνετ. Υπάρχει ειδικό link στο προφίλ του Μετρόπολη στο Facebook και από εκεί μπορεί να μας ακούσετε για τώρα. Άρα, ναι, αυτοί δεν μπορούν να ακούσουν την πληροφορία που τους δίνεις εσύ, οπότε δεν ακούει κανένα. Δεν ακούει κανένα. Φοβερά πράγματα. Ναι, πάντως εντάξει, παλεύει το φιλαράκι μας. Λοιπόν, quiz, το ο οποίο τρέχει. Λόγο, πού να σηκωθεί το πρωί, Δεν ξέρω τι συνεργασία κάνει ο Ποκολό. Είναι χαλαρός. Είναι ο πιο cool μαυρούλης που έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας. Έτσι, δεν είναι ωραίος ο Ποκολόκο. Καλός αργός. Κινσάσα FM. Καλός, ναι, αργός. Κινσάσα FM. Λοιπόν, 90-90-90 ανοίγουμε και το κέντρο. Να ακούσουμε πάω κάρι πώς το βλέπετε. Τι να ακούσει, ναι, καμιά παλιά ιστορία να μας πούνε. Να πούνε. Εγώ έχω βάλει ένα κουιζάκι. Τι δεν έχει δει ως τώρα ένα 9χρονο παιδάκι που θα πάει φέτος. Γιατί όχι 10χρονο, κουλιάκι. Γιατί 10χρονο το έχει δει. Ο 10χρονο το έχει δει. Εντάξει, μπορεί να. Εντάξει. Το 9χρονο σίγουρα πάντως δεν το έχει δει. Το 9χρονο δεν το έχει δει σίγουρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θες να το πω τώρα να το πω στο τέλος εκπομπής. Στο τέλος. Στο τέλος. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Στο τέλος. Τέλος θα το πούμε. Λοιπόν, και βλέπω λίγο τώρα εδώ την ιστορία με τον Σιδηρόπουλο. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει σφίξει 3 φορές ο Σιδηρόπουλος. Ισοπαλίες έχει ο Σιδηρόπουλος στα ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης, ΠΑΟΚ. Και μόνο μία νίκη του ΠΑΟΚ. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με τον Στέφης. Σε ποια πόλη γεννήθηκε ο Σιδηρόπουλος? Νομίζω εδώ δεν γεννήθηκε. Εδώ πρέπει να γεννήθηκε ο Σιδηρόπουλος. Απλά μετά λόγω κάτι έκανε δουλειά σαν δεκάνηση και πήρε σύνδεσμα από εκεί. Καλά, αυτό το έχουν κάνει οι περισσότεροι διαιτητές. Αλλού μένουν, αλλού. Γιατί το κάνουν? Δεν ξέρω, να τους μπερδεύουν τους άλλους. Ξέρω να κάνουν κόλπα. Ναι. Πάντως δεν άρεσε γενικότερα η στάση της ΚΕΔ αυτήν την εβδομάδα σε όλους. Για μένα. Μικρό τι ομάδα ήταν? Α, δεν ξέρω. Πού να ξέρω, εσύ ξέρεις? ΠΑΟΚ ήταν. Α, ήταν ΠΑΟΚ, το ξέρεις? Είναι. Α, είναι και ΠΑΟΚ. Για να μην είναι. Α, πέρσι πάντως ο Ολυμπιακός. Το γραμμένο είναι, Άρης, αλλά τους πούλησε. Τους πούλησε. Γιατί πέρσι ο Άρης Ολυμπιακός, ο Σιδηρόπουλος, άμα ήταν ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε καθόλου Άρη. Ναι. Έπαιζε τον Ολυμπιακό και από εκεί φωνάζει ο Άρης σωστά. Ότι μας. Αλλά δεν λέμε σε ποια μάχη. Φοβάται το άσπρο πόλο κι αυτός. Δεν ξέρω άσπρα μαύρα, αλλά σου λέω ότι πέρσι με τον Ολυμπιακό, ο Σιδηρόπουλος, ναι, Ολυμπιακό έπαιξε. Ναι. Αλλά δεν κρίνεζαν τότε πολύ. Όχι. Όχι. Γιατί είναι φίλοι. Α, είναι φιλαράκι, έπεσε. Εντάξει, αυτά τα είχα πάμε στο ξεκίνημα. Πρέπει να τα πιάνουμε και να τα αναλύουμε από την κάθε λεπτομέρεια, ρε Νίκο. Σωστό. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Νίκο. Ναι, ναι. Επειδή οδηγάω και την έχω επιστροφή, μπορώ να πω την άποψή μου για 1,5 λεπτό και να κλείσω. Εντάξει, ό,τι θες κάνε. Τι... Πάμε λοιπόν, το έργο πώς το βλέπω εγώ, έτσι. Ναι, ναι, λοιπόν. Πώς το βλέπετε το έργο, παιδιά. Ναι, για πέστε μου πώς το βλέπετε. Λοιπόν, το έργο το βλέπω ότι ο Σαββίδης
δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές επειδή δεν πήγε Ευρώπη. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει ομάδα φέτος λογικά. Ο Χοντρός έχει κάνει μια μικρή ομαδούλα, λέμε τώρα. Και ξεκινάει το παραμύθι ότι ο Χοντρός βοηθάει το Σαββίδι με υπό ποια έννοια. Βάζει το ΒΑΡ στην πρώτη αγωνιστική, αγωνιστική με το ΒΑΡ. Πάμε τώρα με τον Άρη Σιδηρόπουλος κλπ. Εγώ πιστεύω ότι είναι στημένο το σκηνικό για δύο χρόνια να κάνει παιχνίδι ο Χοντρός. Μάλιστα. Και θυμίζω στην κουβέντα μου, μετά τα εγκαίνια της Θεσσαλονίκης στο Μετρό θα εγκαινιαστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ που τόσο πολύ το θέλει, αγόρι μου. Ναι. Εντάξει. Όλοι το θέλουμε το γήπεδο. Νομίζω Μπράβο. Ότι εντάξει, είναι κάτι πρέπει να το δούμε. Σου είχα πει για δύο ματσάκια, δεν ξέρω αν τα έπαιξε 1,5 Ολυμπιακό, 1,5 Άρη. Ελπίζω να τα έπαιξε να οικονομήσει. Το 1,5 Ολυμπιακό το πιάσαμε, ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν κατάλαβα εκεί που είπε ότι ο Σαββίδης βοηθάει τον Χοντρό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. ΑΕΚ είναι ο Σιδηρόπουλος, λέει, αμαθή. Αυτό που λέει. Ναι. Ρώτα, λέει, άμα θες και το γειτονάκι του τον Μπούζο να σου επιβεβαιώσει. ΑΕΚ, λέει. Στο ωραίο καστρωμένο ο κύριο. Αφού τα εσύ, δεν μου τα λέει. Καλημέρα, ναι. ΑΕΚ είναι. Ναι. Άρα με τον γι' αυτό σου είπα, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Έλα, καλημέρα, Φώτη, έλα, ψυχικό. Έλα, καλημέρα. Α, ο Άλεξ είναι, ρε. Τι γίνεται. Καλά, ρε, Άλεξ, πού είσαι, ρε, αγόρι μου. Πού είμαι, ναι. Εγωφόρησα να του είμαι σε κάτι άρθρο για ανάγκια. Φιλαράκια μας, ε. Φιλαράκια μας, ναι. Μαζί με τον καφέ. Πώς το βλέπετε το μάτσες εκεί, η παρέα, τσακαλοπαρέα. Πώς το βλέπουμε. Ναι. Ο Αναθέτης Γιουβέτσι. Α, εσύ το βλέπεις, Γιουβέτσι. Πώς θα πάμε, πώς θα πάμε. Ωραίο γκολ δηλαδή, Άλεξ. Το βλέπω Γιουβέτσι στο φούρνο με πατάτες. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Ο Αντώπουλος είναι να βάλω στοίχημα. Αλλά γιατί δεν βάζω. Γιατί. Γιατί ο Σιδηρόπουλος μπορεί να μας τα φέρει έτσι, μπορεί να τα φέρει και Γιουβέτσι. Πάλι το Γιουβέτσι, φαγώθηκες με το Γιουβέτσι σήμερα. Γιουβέτσι, κοκορέτσι, τη γωνιά στο κοντέτσι. Φοβάσαι το Σάσα ρε Φλόρε. Και το Ματίγια. Ο Σάσα είναι Φλόρος. Φοβάσαι το Λουκάνικο, ο Φραγκφούρτης, το Φεντβαζίδι ρε. Φοβάσαι τον Ιντέγια που περπατάει και συγκέγονται τα μπούτια του, η μεγάλη ομάδα του Μπαουκ. Φοβάσαι, βάλει στίχημα ρε. Την μπάλα φοβάμαι που είναι. Μάλα φοβάμαι, την μπάλα φοβάμαι. Δώσε ένα σκόρε, Άλεξ. Δώσε ένα. Δεν κερδίζει πάντα. Αυτό έχει, εδώ έχει δίκιο. Δεν, μπορεί να κερδίσει και ο πιο τυχερός κάποια στιγμή. Μπορεί να έχει και η κυρία. Έχει δίκιο εδώ. Τι γραμμή είναι αυτή, ρε. Το Λάρσο φοβάσαι, ρε Φλόρε. Δεν είναι καλή αυτή. Ο Άρης έχει καλή μεσοπιθετική γραμμή. Έχει καλή. Τα έχουμε πει αυτά. Μια χαρά μεσοπιθετική γραμμή έχει και μια χαρά ομάδα έχει ο Άρης. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι ο Τσόρι Ντομίγκες είναι και επίσημα πλέον ξανά να ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Σκάουτερ στη Λατινική Αμερική. Τρίγες. Εντάξει, τρίγες. Σε τρίγες ανοίξει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Εντάξει. Καλή κίνηση για τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Έχει γνωριμίες, κάνει. Πώς, θα έχει. Ισπανία και Λατινική Αμερική θα του φέρνει παίχτες. Καλημέρα. Εντάξει, αν είναι καλομάτια τον δούμε. Επίσημα. Αν είναι καλομάτια τον δούμε, γιατί δεν βλέπω να κάνει δουλειά. Για να δούμε. Ξέρεις γιατί. Γιατί θα ψάχνει να βρει παίχτες σαν τον εαυτό του. Που δεν μαρκάρουν, που δεν κάνουν. Έχουν περάσει τα δεκάρια. Τη εποχή του Τσόρι Ντομίγκες και θα δυσκολευτεί λίγο. Ναι, σωστό, σωστό. Όπως δυσκολεύτηκε ο Δωμάζος να γίνει προπονητής, ο Κούδας, ο Χατζηπαλαγής. Γιατί ψάχνουν. Αυτοί οι εγκεφαλικοί παίκτες δεν μπορούν να είναι. Ψάχνουν να βρουν παίκτες που μοιάζουν με αυτούς ή να μάθουν μπάλα, άκου να δεις. Ναι. Πώς λειτουργούν. Έχουμε γραμμές όμως, ναι. Ναι. Λειτουργούν. Άμα να ανοίγουμε γραμμές και μιλάμε εμείς, τι κάνουμε. Λειτουργούν. Πώς θα μάθει τώρα το μακρύ το χαφ. Ναι. Εντάξει. Το Τζερέκουλα το χαφ, ο Κούδας. Πώς θα τριπλάρει και πώς. Και δεν μπορεί. Λοιπόν, στην Αθήνα ήδη συγκινόταν με τους πορνοστάρ που είχαν ουρά 3.500 κόσμος για να βρουν δουλειά. Ναι. Χαμός γινότανε. Ναι. Έτσι. 3.000 το γύρισμα Σαββατοκύριακο, δεν είναι και λίγα. Πάνε. Τι πάνε, αφού έχουμε εδώ δουλειές, τι θα πάνε να κάνουμε. Τι πάνε, τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά χαμός γινότανε. Πρώτο θέμα τα κάτω στην Αθήνα. Ουρές. Και πήγαν εκεί, τους κοιτούσαν, τους έλεγαν από εδώ, από εκεί. Μια χαρά. Τι τους έλεγαν, τι είναι αμάξια, να τους δω από κάτω, πως είναι τα λάδια. Το σασί. Καλημέρα, ναι. Έλα, βίλε. Καλημέρα στα παιδιά. Καλώς τον να. Ρε φίλε Ραπτόπουλε, γιατί ρε αγόρι μου καίγεσαι τι ομάδα είναι κάποιος πιτσιρικάς. Γιατί καίγεσαι για αυτό το πράγμα. Τι καίγομαι εγώ. Καίγεσαι τι ομάδα είναι ο κάθε διαιτητής, ο κάθε πρόεδρος όταν ήταν μικρός. Σε πειράζει εσένα που το ψάχνω. Δεν με πειράζει. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί. Τι διαιτητής είσαι εσύ. Είστε διαιτητής. Γιατί κάποια στιγμή βρήκα ένα πρόεδρο πρώην του ΠΑΟ και του ρώτησα, πριν ότι είσαι αναεκτής μικρός. Τις κατάρες που δίνει για την ομάδα που λες και το ένα και το άλλο δεν υπάρχουν. Θα βάλω τα χαρτομάτια λαμάνεξ από το κόρτο και αρχίζω να κλαίω εδώ πέρα. Εσύ, φίλε, τι μου λες ρε, τέτοιο πράγμα. Ναι. Ρίχνεις λάσπη όμως. Τι ρίχνω. Τι με τα τζίσι με να ανοίξω λάσπη. Λάσπη ρίχνεις. Τι είναι λάσπη. Λάσπη είναι άμα κατηγορείς κάποιον για χοντρά πράγματα. Άμα το πεις τι ομάδα είναι λάσπη είναι. Δηλαδή αν με πούνε εμένα είσαι φιλολυμπιακός, φιλαργιανός, φιλοπαδός είναι λάσπη. Ρε φίλε, όταν ο άλλος καίγεται για να πάρει πρωτάθλημα
σε κόντρα με αυτή την ομάδα. Ναι. Τα ξεχνάει όλα τι ομάδα ήταν πριν. Αυτό δεν λέω. Εγώ άλλο ρώτησα. Ναι. Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες. Αυτοί όλοι 15-17 χρόνια τι ομάδα ήταν, αυτό λέω. 15-17 ήταν σίγουρα την ομάδα που παίξανε. Και αυτά. Εσύ λες όταν ήταν μικρή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή ο Γούμενος, ο Γούμενος 20 χρονών. Τι ήταν, πάω και Ηρακλή. Το αγοράκι για τους άλλους που δώσαν και το αίμα τους για τον Πάο. Άστο το τελείωσε, εντάξει. Το αίμα τους δεν το δώσαν. Πάμε, ναι. Νίκο, άκου να δεις, είδα προχτές τον Ερυθρό Αστέρα. Είδα τον Κάνια και τον Μαρίν και τον άλλον του Άρη. Κάνια, Μαρίν, Ματέο Γκαρσία, ο Μπεν που ήταν και αυτός έφυγε, τον Ντομανέ του Πανετολικού. Φύγαν οι άνθρωποι να παίξουν Champions League και Europa League. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ομάδα για β' Εθνική Ελλάδος. Δεν σε κάνω πλάκα. Ναι, αλλά παίζει Champions League. Και εμείς δεν παίζουμε. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορούμε εμείς και μπορούν αυτοί. Έχουν μπροστά 95 ένα σεντερφόρ. Φίλε, δεν κάνει ούτε για ξυλοκόπος. Δεν ακούμπει σε μπάλα. Τι να κάνουμε, αδερφέ, με τον Άγιαξ μας βάζουν να παίζουμε κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε. Το Ερυθρός Αστέρας έπαιζε. Φταίει ο Ολυμπιακός, ρε, σας στέλνει με τον Άγιαξ. Εγώ λέω ότι έχω παίξει με τον Άγιαξ. Φταίει ο Ολυμπιακός. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει με τη Young Boys και εμείς με τον Άγιαξ. Τι να κάνουμε. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Να σε καλά, αδερφέ. Ο Καρτάκιας στο βουνό. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Ο Καρτάκιας στο βουνό. Πάντε στην επαρομή, φέρτε τον Μπούζα ξανά. Σφαγή του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ έπαιξε. Είπαμε για σφαγή, είπαμε για ατυχία. Κλήρωση. Λοιπόν. Ο Καρτάκιας που ζει για να πλέει για τις κάρτες στο βουνό, συνεργάτης μου, μου λέει ξεκίνησε η κόκκινη κάρτα από το 360. Ποιο, σε ποιο μάτς? Το πάω Κάρης και έχει φτάσει στο 280. Γι' αυτό σου είπα για κόκκινη κάρτα. Και λέει, αν κρίνουμε, λέει, και από τα σχόλια, λέει, που βλέπουμε, δεν θα ξέρει, θα έχουμε απευθείας κόκκινη, λέει, στο Σιντούπα. Καλύτερα. 550. Ζάχαρη. Να τόσο Καρτάκιας, χτυπάει από τώρα. Ωραίος. Τα κόρνερ, κορνεράκια, έχουμε κορνεράκια. Θα τα δούμε. 8 over, 8 κόρνερ. 8 κόρνερ, 8 κόρνερ. Θα πιάσουμε αυτά τα over 8 κόρνερ. Τα 4 είναι το πρώτο 25 λεπτό. Έτσι. Θα πει ο Πάουκ Μπουκαδόρος. Καλημέρα. Λέγε. Έλα, Μανούλα μου. Μαναχαρό. Περιμένω το Βέρμπλουμ, Μανούλα μου, και να αλλάξει το όνομα της Μακεδονίας. Το Βέρμπλουμ, Μαουρίς Αϊτόπουλο όμως. Πράχνο μου. Αϊτόπουλο. Αϊτόπουλο. Ευλογημένο μου τυρί, λακτόζι μου, καζεΐνη. Χωρίς καζεΐνη. Χωρίς λακτόζι. Ναι. Νικό, κράτα ένα συντάκι μετά το μάτι. Δεν θα πας να το αναμεταδώσεις? Δεν το έχει. Όχι, δεν θα πάω την Κυριακή. Θα κάτσω. Θα είμαι τούμπα, αλλά δεν θα μεταδώσω, γιατί Μανούλα, τα ντέρμπι τα κάνουν οι ρεπόρτερ. Λακτόζι μου, δεν θα. Κάτσε να πω ένα σοβαρό που είπε ο Κώστας, γιατί μ' αρέσει. Λοιπόν, άνθρωπος που είναι φανατικός πολιτικά, θρησκευτικά, αθλητικά, είναι χαϊβανό. Κενός. Ναι. Φελός, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Έτσι, και έχουμε πολλούς από αυτούς τον τελευταίο καιρό. Ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς. Εντάξει, τόσο πολύ φανατίλα δεν έχουμε, μην νομίζεις. Λίγοι είναι φίλοι. Δηλαδή που βάζουν την ομάδα, το κόμμα. Τη θρησκεία πάνω από τη ζωή τους, την οικογένεια. Ναι. Τη θρησκεία. Πάντως εγώ καλύτερα με βρω το πίθηκο παρά με έναν ανήθικο, να το ξέρεις. Φύγε ρε Ταρζάν. Με βρω το πίθηκο παρά με ανήθικο, έτσι. Τον Ταρζάν μάθαμε ότι ήταν γκέι κι αυτός, Τι. Κοίτα να δεις τι μάθαμε σήμερα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ο να. Κουλιανή, ναι. Μάνθος από Στουτκάρδη, θα σε παρακαλούσα να πεις στους τεχνικούς σου να δούνε τα καλωδιάκια τους, δεν ακούμε τίποτα ρε φίλε. Ναι ρε Μάνθο, έχουμε τώρα ο τεχνικός ο ένας για να σας φτιάξει λίγο νωρίς, έχει βάλει ένα link στο προφίλ του Πετρόπολης. Να ορίσε, για να ακούσετε τουλάχιστον τις επόμενες εκπομπές. Εμείς το φάγαμε, τον ήπιαμε τον καφέ. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ακούμε τίποτα ρε φίλε, δηλαδή είναι κρίμα. Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο, τι να πούμε, δεν έχεις. Πού θα πάμε δηλαδή, στον αρένα να πάμε. Ακού Ράδιο Θεσσαλονίκη, ακού Ζου, ακού Βέλβετ. Πού να πάμε, στο Χρήστο. Ακού Ράδιο Δύσια, τι να σου πω. Ράδιο Δύσια, τι να σε πω, ακού Ζου, ακού Βέλβετ, ναι, τι να κάνουμε τώρα, έτυχε σήμερα. Από Έτυχε σήμερα, εντάξει, και για την Παοκάρα μας. Από το Γλυκίδι, το φίλο μου. Τα ελληνικά. Τι λες για την Παοκάρα? Ναι. 1-0. 1-0. Εγώ, παιδιά, δεν βλέπω 1-0 στην Τούμπα. 1-0 στάνταρτ, φίλε, γιατί ο Άρης μπαίνει με πολύ μεγάλη ψυχολογία. Θα παίξει φοβερή μπάλα. Θα βάλει και γκολ. Δηλαδή, λέω φοβερή μπάλα, όχι για, από τεχνική απόψεως κτλ. Επειδή έχει ψυχολογία, θα μπει πολύ δυνατά. Ναι. Και τα δυνατά θα φέρουν άλλα πράγματα. Θα φέρουν φάουλ, θα φέρουν χτυπήματα, θα φέρουν μπαταρίες. Το αιτιολογείς. Εντάξει, οκ. Το αιτιολογείς. 1-0. Όποιο το βάλει τον γκολ, τέλειωσε η υπόθεση. Κοίτα, τα πολλά φάουλ αν κάνει ο Άρης δεν το συμφέρει, γιατί στημένα χτυπήματα θα φάει γκολ. Έτσι, και είναι και πιο light σαν ομάδα ο Άρης, έτσι. Δεν έχει να. Ο Τερζής, το μοντέρνο έχει πιο soft ομάδα. Ζώνες και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης μπαίνει με μεγάλη ψυχολογία, θα πέσουν πάρα πολλές μεγάλες κόντρες και φοβάμαι και για πέναλτι και για αυτά και το ένα και το άλλο και θα γίνει τη τρελή εκεί πέρα μέσα. Άρα να βλέπει γκολ. Για να δούμε. 1-0 λέω για τον Πάοκ, ο Θεός βοηθός. Να σε καλά, ρε Μανθό, σαλούτε Γερμανία. Σαλούτε καιρό έχει να το πει. Καιρό να το πω, δεν ξέρω, μου ήρθε τώρα επειδή οι Γερμανοί το χρησιμοποιούν το σαλούτε. Πάμε, πάμε, να το σαλούτε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα.
Καλημέρα στο πιο ρωσόφιλο ραδιόφωνο, στο πιο ρωσολάγνο ραδιόφωνο. Ρωσολάγνο, ναι, ρωσολάγνο. Σιρόφια. Πραγματικά περιμένω να ακούσω ειδήσεις, να βγει ο Φερέτης, να βγει ο Παμαλίδης, να μας δίνει εκείνη την επίθεση, ρε παιδιά, που έγινε στις Ακαδημίες Ολυμπιακού. Θα γίνει τίποτα, κάνα ρεπορτάζ, κάνα τέτοιο, δεν ακούω. Δηλαδή, θα πρέπει να ακούμε ραδιόφωνο της Αθήνας για να μαθαίνουμε ότι έχουν γίνει 40 ευρώ. Αφού βγήκε ο πρόεδρος σου και... Μισό εσύ να ακούσεις. Βγήκε ο πρόεδρος και μιλούσε για πρέσπες. Δεν μίλησε για την επίθεση τίποτα, δεν είπε κάτι. Δεν το έδειξε το θέμα. Τι περιμένεις να ακούσεις τώρα? Βγήκε ο πρόεδρός σου, μιλούσε 10 λεπτά διάγγελμα και μιλούσε για τις πρέσπες. Δεν ενδιαφέρει και τι έγινε το τμήμα του Ολυμπιακού. Τα λέμε, φίλε. Δεν πουλάς τρέλα, έτσι, Κωνσταντίνε μου. Άμα πας στον Πανελλήνιο και τον κρεμίσουν αύριο. Ναι. Μην βγει ο Μπούζος και κλαίει. Ναι, βέβαια. Φυσιολογικό θα είναι. Ναι. Ούτε εσύ να κλαίς. Εγώ δεν είπα για κλαίω. Εγώ λέω ο κύριος Μαρινάκης βγήκε για 10 λεπτά διάγγελμα. Δεν είπε τίποτα τι έγινε με αυτό το θέμα. Για τα παιδάκια σου λέει. Ναι, για τα παιδάκια λέω. Ναι, φυσικά. Ναι, για τα παιδάκια. Ορίστε. Θα έπρεπε να πει τι, πάνω σε αυτή την συνέντευξη που είχε. Είχαμε και ένα θέμα. Πρέπει να το δούμε, να το κάνουμε. Δεν ασχολήθηκε. Ναι. Ο ίδιος ο πρόεδρος. Έπρεπε να το πει. Φυσικά. Ναι. Φυσικά και έπρεπε να ασχοληθεί. Εσύ δεν το θίγεις, ας πούμε. Εμείς εδώ το θίξαμε πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα εδώ δεν ήμασταν. Είπαμε. Τι είπαμε? Για την επίθεση που έγινε. Δεν ήμασταν εδώ. Είπαμε λογικό ήταν. Δεν είπαμε ότι είναι λογικό. Εγώ το είπα. Είπαμε ότι είναι ορισμός της παραλογίας και αυτά είναι μακριά από εμάς. Δεν τα θέλουμε. Πώς είναι μακριά από εμάς? Τι μακριά από εμάς? Τι, αφού εμείς τα κάνουμε εδώ. Τι πράγμα είσαι. Πάμε, καλημέρα. Τι μακριά από εμάς? Εμείς τα κάναμε. Λέω πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Όχι είναι. Ναι, έλα. Χριστιανικά σαρχάς. Εγώ είμαι φίλε. Εγώ είμαι φίλε. Εσείς είστε, ναι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Βεβαίως, σε πόλεμο ονοματεπώνυμο. Ναι, να το προσέξουν λίγο οι δημοσιογράφοι σας. Είμαι στον Πειραιά και ακολουθώ τον Καρυπίδη. Οπα. Και πάει προς το γήπεδο το Καραϊσκάκι. Ναι. Σίγουρα πάει να συναντήσει το Μαρινάκι και να δείξει ότι θα πούνε. Γρήγορα να πείτε τον κύριο Μπούζο να τρέξει να στείλει τους δικούς εκεί πέρα να το... Παιδιά, μην το... σε παρακαλώ, μην γελάτε κύριε Κώστα, μην γελάτε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Τι πάει να κάνει στον Πειραιά προς τα εκεί, τι πάει να κάνει? Πέστε μου εσείς, τι πάει να κάνει? Μπορείτε να μου πείτε, Πήγε να δει τον Ολυμπιακό, την ομάδα της καρδιάς σου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά συμβαίνουν. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν παίζει αυτή τη στιγμή. Κάτι πάει να κάνουμε. Κάτι πάει να βάλουν τριχολοποδιά στον Πάουκ να με. Πες το Σαββίδι γρήγορα να στείλει τη Γακεμπέ, Κουκεμπέ, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Να επιληφθεί του θέματος, φίλε, γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Σ' άρεσε? Ναι, μ' άρεσε. Γιατί? Γιατί? Κάτσε, οι Αριανοί δεν βγαίνανε και λέγανε τόσα χρόνια, είπαν εκεί, εσύ που λες εδώ πέρα, α, είστε ουρά και ξεφώνιζαν. Τώρα δηλαδή που τα κάνουν αυτοί δεν... Το παραδέχονται ότι είναι ουρά. Α, το παραδέχονται. Λένε, είμαστε... Α, το παραδέχονται, ναι. Γιατί εμείς δεν το παραδεχόμασταν. Είμαστε ακριβοί. Ήσασταν ακριβοί. Α, μπράβο. Εμείς δεν θέλαμε τόσο ξόφθαλμα. Ναι. Α, μπράβο. Άλλο, τότε γιατί σκούζει τώρα, δεν το κατάλαβα. Γιατί να μην το αναφέρω. Το είχαν βασικό επιχείρημα στον Πάοξη. Ξέρεις τι λέει. Ναι. Τι λέει. Το λέτε τώρα. Ναι. Το λέμε. Ωραία. Αφού το κάνει ξόφθαλμα. Ναι. Όταν ανοίγατε τα πόδια στον Ολυμπιακό του Κόκαλη, ναι. Γιατί δεν το λέγατε, σου λέει. Ναι, αλλά οι Αργανοί το έκαναν σαν επιχείρημα βασικό δικό τους. Άντε μωρέ του Ολυμπιακού, έτσι, ναι, αυτό λέγανε. Τώρα που το κάνουν ίδιοι δεν τους πειράζει. Θεωρούν την ομάδα τους μικρότερη. Α, εντάξει, όχι, άλλο αυτό τότε. Εσείς όταν ανοίγατε τα πόδια στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν ξέρω, όταν ανοίγατε τα πόδια στον Ολυμπιακό του πήρα ένα κύπελο κάτω στη Φιλαδέλφια, φίλε. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, στράβωσε ο διάλογος από δάρια. Κύπελο. Εγώ του το πήρα το κύπελο με συνέδρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, να τα λέμε. Ήταν ο Χαλβάς Φαρσάλων. Δεν ξέρω τι Χαλβάς ήταν. Σούρωσαν εκεί με τον Καγκάτσι, ρε κορόιδο. Δεν ξέρω τι σούρωσαν. Εγώ σήκωσα μαστραπά μέσα στην έδρα τους πάντως. Βέβαια. Α, με καλή διαιτησία. Καλημέρα, βέβαια. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Πουλιανέ, θέλω να τη σπάσω. Σπάστη μου, για εδώ, γι' αυτό είμαστε. Θέλω να σε βάλω εγώ ένα κουιζάκι που έχει σχέση με το δικό σου. Θα με πεις, ξέρω τι κουίζα με βάλεις. Είσαι Ηρακλής καταρχάς. Όχι, δεν είμαι Ηρακλής. Είμαι Άρης. Άρης, ναι. Και θα σε πω, για τι πες. Δεν έχει δει ένας 60χρονος. Ένας 60χρονος, τι δεν έχει ναι. δει. Γιατί έχει σχέση με το δικό σου κουιζάκι. Έχει σχέση με το δικό. Ένας 60χρονος... Ναι. Δεν έχει δει τον Άρη να χάνει στην Ευρώπη στην έδρα του. Σωστό! Σωστό! ναι, αλλά τι δεν έχει δει και ένας 50χρονος. Να παίρνει κύπελο Άρης.
τίτλο γενικότερα, όχι κύπελο μόνο, τίτλο. Αλλά επειδή μου αρέσει. Time out. Τίτλου είδε πολλού. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε. Εντάξει, για ποδόσφαιρο δεν είδα. Πάντως ένα 9χρονο παιδάκι τώρα μια από το Πάσχα και μου αρέσει. Γιατί. Γιατί έχει δει τον Άρη να κερδίσει τον Πάο. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό σου απάντησα εγώ. Είσαι ωραίος. Είσαι κούκλος. Όταν μιλάς για ένα παοξί, σου λέει ναι, αλλά παίξατε μόνο 30 φορές στα 50 χρόνια. Έτσι. Μόνο 30 ματς, είχατε κενά. Εγώ περίμενα να βγει κανένας Αριανός και να μου πει ναι, αλλά εγώ το 15-16 δεν έπαιζα. Για να του πω την αντίστοιχη ιστορία με την Ευρώπη. Πράγματι λοιπόν, να σε καλά, είσαι ωραίος, να σε καλά. Να σε καλά, παιχταρά μου. Πράγματι λοιπόν, η τελευταία νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ γενικά είναι τον Οκτώβριο του 10. Έτσι, πέρασαν 9 χρόνια ακριβώς. Δεν περμάζει γραμμέ σαν Θανάσιμο. Μα διώχνει, ε. 10 η ώρα πήγε. Τι ωραία περάσαμε εσύ και σήμερα. Μια χαρά, έτσι, όμορφα, με την καζούρα μα, το χουλιαμά μα, όλα τα καλούδια εδώ πέρα. Λοιπόν, για να ξέρετε, να σα αποκαλύψω και ποιο είναι ο Ντάνι Άλβες ελληνική μουσική. Είναι ο Γιώργος Θεοφάνους, ο άνθρωπο που ό,τι επιτυχία γράφει γίνεται χρυσή. Ρέμος, Βέτης, Θεοδωρίδου, Τερζής, ατελείωτη λίστα. Όσοι αγαπάτε λοιπόν λαϊκά τραγούδια, να πάτε να το δείτε στο Θέατρο Βεργίνα. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν μαζί του και Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Όλγα Βενετσιάνου, Δήμητρα Σαθοπούλου. Αστεράκια. Εκεί θα βρείτε λοιπόν τα εισιτήρια στα καταστήματα Public, στο ticketservice.gr. 30 χρόνια λοιπόν, Γιώργος Θεοφάνους στο Βεργίνα Θέατρο. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τα στόρια εδώ. Rap and cool σήμερα με τεμποδίων, αλλά ήμασταν ακμεότατοι. Να ευχαριστήσουμε τον Ανάση Καζαμπάκα. Μένετε στο Μετρόπολης, διότι η ενημέρωση, το κουσκούς, ο χουλιαμάς, η παρέα συνεχίζεται με δύο φοβερούς τύπους. Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Στις 12 έρχονται Ραφάλ, έρχονται Ντακώτες, έρχονται Στούκας, έρχονται όλα τα αεροπλάνα με Γιώργο Μπούζο για την ενημέρωση Σέντρα. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6 με Χουλιγκάνο, με τον Κωστή το μεσημεράκι λίγο μετά τις 2. Καλό πρωινό να έχετε και μην ξεχνάτε, το ποδόσφαιρο είναι το δευτερεύον καλύτερο πράγμα στη ζωή μας. Έχουμε και τις οικογένειές μας. Πάμε! Μετρόπολης 95,5.